Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Καλεσμένοι μας απόψε ο κύριος Νίκος Ρωμανός. Καλησπέρα κύριε Ρωμανέ, Διευθυντής Επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας, εκπρόσωπος τύπου. Σταθεροποιηθείτε με αυτούς τους τίτλους. Σταθερό είναι, αλλά εσείς έχετε μείνει στο. Έχω μείνει. Ο κύριος Γιώργος Καραμέρος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Γεια σας κύριε Χάτση, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εγώ που ήρθατε, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, ο οποίος είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΠΑΣΟΚ και γνωστός σε όλους σας από τις τηλεοπτικές του εμφανίσεις σχετικά με τα εργασιακά, πολλά χρόνια και τα οικονομικά. Και ο συνάδελφος Νίκος Παναγιωτόπουλος από το nipos.gr και το Talk Radio 98,9. Καλησπέρα. Θέλω να ξεκινήσω από εσάς κύριε Τσουκαλά. Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης επισκέφθηκε την αρμόδια υπηρεσία και για προκειμένου να δει τι έχει γίνει με τις παρακολουθήσεις. Αλλά θα πάρει χρόνο αυτό από ό,τι κατάλαβα, διότι δεν έχει καταγραφεί και η απόφαση, νομίζω, έτσι δεν είναι. Είπε ο κύριος Ράμμος ότι όταν και καθαρογραφεί και επιδοθεί, θα κάνει τις απαραίτητες ενέργειες. Εδώ για να εξηγήσουμε και στον κόσμο και να είναι αντιληπτό τι έγινε. Ο κ. Ανδρουλάκης το 2022. Όχι, ξέρουμε τι έγινε. Ναι. Είναι... Αλλά πολλοί κόσμοι μπορεί να μην καταλαβαίνει ακριβώς. Και είναι σημαντικό να εξηγήσουμε. Ναι, εντάξει. Ενώ. Εσείς πανηγυρίσατε. Ο Ανδρουλάκης δικαιώθηκε. Δικαιώθηκε και εδώ φάνηκε ότι η κυβέρνηση. Ποιο πράγμα δικαιώθηκε. Στο ότι, την προηγούμενη φορά βάσει ενός νόμου του 2021. Το οποίο άλλαξε. Θα απαντήσω. Ναι, αλλά και άλλαξε. Είχαν αρνηθεί το δικαίωμα να μπορέσει να ενημερωθεί για τους λόγους παρακολούθησής του. Σύμφωνοι, αλλά αυτός ο νόμος του 2022 έκρινε ότι κακώς του αρνήθηκε η αρμόδια υπηρεσία να τον ενημερώσει και ότι πρέπει να ενημερωθεί. Λέει μάλιστα το νομικό κείμενο της απόφασης, λέει κύριε Χατζή. Έχει αλλάξει ο νόμος. Το 22 άλλαξε ο νόμος. Δεν είναι ο ίδιος. Κατά συνέπεια, γιατί δεν είναι γύρω. Επειδή δεν είστε ο νομικός όμως, πρέπει να εξηγήσουμε στον κόσμο. Επειδή είμαι ο νομικός, δεν είμαι κοροϊδό. Γιατί, πού κοροϊδεύει ο κ. Ανδρουλάκης. Δηλαδή, τι με βλάκα, εγώ που. Όχι, αλλά να εξηγήσουμε στον κόσμο τι. Τι να εξηγήσετε. Ένα νόμος που τον ψηφίσατε το 21 και άλλαξε το 22. Ναι. Πού είναι τώρα το θέμα, το νομικό. Το θέμα το νομικό είναι. Εδώ είναι πολιτικό το ζήτημα. Η απόρριψη του αιτήματος του κυρίου Ανδρουλάκη να ενημερωθεί έγινε με επίκληση του νόμου του 21. Άρα ορθά προσέβαλε με αίτηση ακύρωσης την απόφαση της υπηρεσίας, η οποία επικαλούμε το νόμο του 21, που αρνήθηκε το δικαίωμα να ενημερωθεί. Αφού λοιπόν είστε. Λέει λοιπόν ο κύριος Μαρινάκης. Εντάξει, τα κατάλαβα. Άλλο. Δεν, όχι, το πολιτικό, δεν, πάω στο πολιτικό. Όχι, θα σας ρωτάω. Πρέπει να πει ο κύριος Ρωμανός. Θα σας ρωτάω εγώ, κύριε. Δεν θα απαντάτε μόνο σας. Ναι, αλλά η απάντηση πρέπει να είναι εκείνη που θέλω να δώσω. Δεν μπορεί να είναι η απάντηση. Τότε πηγαίνετε σε μια τηλεόραση, πάρτε χρόνο και μιλήστε μόνο σας. Περιμένω να με πείτε ό,τι θέλετε. Περιμένω να με ρωτήσετε. Δουλειά κάνουμε τώρα εδώ. Πάντως εδώ υπάρχει. Ένα λεπτό, Νίκο. Συνέντευξη θέλετε να δώσετε. Δεν ήρθατε να βγάλετε. Πείτε μου, κύριε Χατζή, εσείς. Το ερώτημα είναι το εξής. Γνωρίζετε ή γνωρίζει ο κύριος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πώς έχει αυτή η διαδικασία. Και ρωτάω συγκεκριμένα. Ένα λεπτό. Αφού γνωρίζει πολύ καλά, γιατί δεν μας λέει. Και μας εμπλέκονται ξένες δυνάμεις σε αυτό, ή ξένη δύναμη. Σε ποιο πράγμα. Στην παρακολούθηση. Αυτό ο κ. Σταυλάκης τι λέει εδώ και δύο χρόνια. Όχι, εγώ σε ρωτάω, το ξέρετε ή όχι αυτό. Είναι δυνατόν να ξέρω εγώ για ποιο λόγο υπήρχε την παρακολούθηση. Όχι, εγώ φαντάζομαι ότι η παρακολούθηση ήταν. Όχι, όχι, ερώτηση κάνω, δεν το ξέρω. Για τις κομματικές εκλογές. Η παρακολούθηση του κ. Ανδρουλάκη ξεκινάει την ημερομηνία που ανακοινώνει την υποψηφιότητά του για την Προεδρία του ΠΑΣΟΚ. Άλλο ρώτησα όμως εγώ. Ρωτάω εάν γνωρίζετε, γιατί δεν το γνωρίζω γι' αυτό και το ούτε ρωτάω. Εγώ το γνωρίζω, θα το έλεγα μόνος μου. Ούτε εγώ το γνωρίζω. Υπάρχει περίπτωση να εμπλέκεται μια τρίτη χώρα, μια ξένη δύναμη, η οποία να ζήτησε αρρωγή παρακολούθηση του αρχηγού σας, ναι ή όχι. Είναι επικίνδυνο για τη δημοκρατία μας, αν παρακολουθήθηκε πολιτικός αρχηγός, αν μια ξένη δύναμη το ζήτησε. Mm. Κατά τη γνώμη μου. Μάλιστα. Αλλά έτσι κι αλλιώς υπάρχουν δείγματα κάθε αξία στη δημοκρατία μας. Εδώ όμως είναι ένα βασικό θέμα για ποιο λόγο ο κύριος Μαρινάκης έσπευσε να πει στον κύριο Ανδρουλάκη ότι μην νομίζω ότι θα ενημερωθείς. Έχουμε αλλάξει το νόμο του 22, έχουμε αλλάξει και την συγκρότηση της Επιτροπής της Αρμόδιας και επειδή έχουμε πλειοψηφία, δεν είναι καθόλου δεδομένο ότι θα σε ενημερώσουμε. Άρα εδώ φαίνεται ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να ενημερωθεί ο κύριος Ανδρουλάκης. Περιμένετε, δεν ο κύριος Ανδρουλάκης θέλει να ενημερωθεί ο ελληνικός λαός. Ναι, αυτό ζητάει ο κύριος Ανδρουλάκης. Αυτό δεν είμαι χαζός, εντάξει. Το ξέρω το εξήγησα από την αρχή αυτό για να το λάβετε υπόψη σας. Το λαμβάνω και σας ρωτάω το εξής. Χωρίς να μου το πείτε, επειδή σας παρακολουθώ χρόνια, το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Ακούστε με λοιπόν. Μου είπατε περί ξένης δυνάμεως, δεν υπάρχει περίπτωση, διότι θα ήταν και κακό για τη δημοκρατία. Δεν το ξέρετε. Εντάξει, και το σέβομαι που δεν το ξέρετε, εννοείται. Τα αίτια, οι αιτίες, οι αφορμές που θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο έχει λεχθεί στο κόμμα σας, έχει γίνει κάποια νομίζω συζήτηση. Νομίζω ότι το έχει πει και ο ίδιος και νομίζω ότι είναι πασιφανές ότι η έναρξη της παρακολούθησης γίνεται όταν ανακοινώνει την υποψηφιότητά του για την Προεδρία του ΠΑΣΟΚ.
Τι να το κάνουν για να το παρακολουθήσουν, να κάνουν τι δηλαδή. Αυτό δεν μπορεί να απαντήσει ο κ. Ανδρουλάκης. Αυτό πρέπει να το απαντήσουν εκείνοι οι οποίοι διέταξαν την παρακολούθηση. Αυτό κάνει μια καταγγελία. Ο κ. Ανδρουλάκης μάλιστα λέει και τον Πασόκ λέει τι, ότι πρέπει να ερευνηθεί ενιαία και το ζήτημα του Predator και τη ΣΕΙΠ για να δούμε αν υπήρχε ενιαίο κέντρο παρακολούθηση. Μάλιστα. Ωραία. Άρα λοιπόν ούτε αυτό το γνωρίζω. Αλλά εγώ δεν. Όχι, εγώ σα απαντάω. Ποια είναι η θέση μου. Δεν είπατε κάτι άλλο. Δεν είπατε κάτι άλλο. Η άποψή μου είναι ότι η παρακολούθηση είχε να κάνει με. Με το να μην εκλεγεί πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν ήθελα η κυβέρνηση, ο κ. Μητσοτάκης, ας πούμε, φοβούμενος προφανώς. Αυτοί οι οποίοι οργάνωσαν τις παρακολουθήσεις. Ναι. Θα φανεί ποιοι ήταν αυτοί λοιπόν και θα φανεί ποιο κέντρο της διέταξης παρακολουθήσεις. Εάν το έχει διατάξει ξένο κέντρο. Και πρέπει να δούμε όχι μόνο για τον κ. Ανδρουλάκη και για τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων, τους υπουργούς που διέτασαν την παρακολούθησή τους. Εδώ το μισό υπουργικό συμβούλιο ήταν υπό παρακολούθηση. Αυτά τώρα αφήστε, δεν είναι τη παρούση να το κουβεντιάσουμε. Αλλά εγώ ρωτάω για τον κ. Ανδρουλάκη επειδή είναι ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ. Δεν ρωτάω για τον κύριο. Πες τον Χατζηδάκη, προφανώς όπου και εγώ θα καταθέσω αγωγή εναντίον της υπηρεσίας, η οποία με παρακολούθησε και εμένα και βεβαίως κοινοποιήθηκε και το όνομά μου, δημοσία. Εσάς κύριε Χατζή, προσωπικά. Για Χατζή, ναι. Όχι, το λέω για να είναι σαφές, έλειπε το. Γιατί δεν είναι σαφές. Όχι, εγώ ξεκάθαρα. Πρώτη φορά το έχω πει. Όχι, το γνωρίζω. Ξέρω ότι είσαστε μέσα στα 93 ονόματα που ενδεχομένως παρακολούθηκαν παράλληλα και από την, το Predator και από και την. Και μάλιστα πήγα στην συγκεκριμένη εφημερίδα του κ. Βαξεβάνη που. Είχε την παρακολούθηση τη συγκεκριμένη τη δική μου, το διάλογο με τον κύριο Χατζηδάκη και με ρώτησε, είναι αυτό και το παραδέχτηκα. Φυσικά τι θα έλεγα ψέματα, αφού αυτό ήταν. Και ήμουν και ίσως και ο μόνος που επωνύμως είπα, ναι, υπάρχει αυτή η παρακολούθηση. Εγώ δεν τα χαρίζω αυτά. Αλλά... Συγγνώμη, ένα διάλογο τώρα κάνω το δημοσιογράφο, αλλά είμαι κιόλας. Ναι, είχε τώρα δεν είστε. Τώρα είστε πολιτικό. Για το αντικείμενο μόνο. Είχε παραδεχτεί και ο κύριος Κικίλιας με ένα στρατιωτικό. Που συζητούσαν για ένα αεροδρόμιο σε σχέση με την πολιτική μας. Ναι, εγώ τώρα λοιπόν, επειδή ο κ. Τσουκαλάς είναι με το ΠΑΣΟ και θα είναι υποψήφιος βουλευτής, φαντάζομαι ότι τα ξέρει αυτά, αλλά δεν μας διαφωτίσατε. Και είπα την άποψή μου, κύριε Χατζή. Εμείς θέλουμε να μας διαφωτίσουν εκείνοι που κάνουν τις παρακολουθήσεις. Εκείνοι πρέπει να διαφωτίσουν. Όχι εγώ, ούτε ο κύριος Ανδρουλάκης. Ο κύριος Ανδρουλάκης είπε: δεν με νοιάζει να μου πει κάποιος το αυτή τους λόγους, με νοιάζει να γνωρίζει ο ελληνικός λαός τους λόγους. Νομίζω πιο καθαρό πολιτικό μήνυμα δεν μπορεί να υπάρξει από τον κύριο Ανδρουλάκη. Από αυτή την ιστορία, για τελευταίο ερώτημα για αυτό το θέμα θέλω να σας κάνω. Από αυτή την ιστορία, είστε βέβαιος ότι μπορεί να μάθει ο ελληνικός λαός τι έγινε ή όχι? Είμαι βέβαιος ότι πρέπει να μάθω. Όχι, όχι, άλλο ρωτάω. Ακούγοντας τον κύριο Μαρινάκη, ξέρω και εγώ. Βλέποντας. Αφήστε τον κύριο Μαρινάκη, που έγινε στην πρώτη της υπηρεσίας με τους ψήφους του κυρίου Βελόπουλου, έχω έναν φόβο ότι μπορεί η κυβέρνηση παραλληλικιστικά να επιλέξει πολιτικές παρεμβάσεις ώστε να μην μάθουμε. Επειδή είπατε με την ψήφο του κυρίου Βελόπουλου στη Βουλή, εκλέγονται 300 βουλευτές από το ελληνικό λαό. Αυτοί είναι 300. Και επί ΣΥΡΙΖΑ κάποια νομοσχέδια τα ψηφίζανε και από τη Χρυσή Αυγή. Και θυμάμαι το είχα κουβεντιάσει με τον Νίκο τον Βούτση. Δεν μπορεί να απαγορεύσει κανένα σε κανέναν να ψηφίσει και οι Σπαρτιάτες ψηφίσαν την πρόταση τη δική σας. Αυτό τι σχέση έχει με το πρόβλημα? Μην μου λέτε ψήφισε ο Βελόπουλος. Και άμα ψήφισε, ψήφισε. Για ποιο λόγο υπήρχε ανάγκη να αλλάξει. Για ποιο λόγο υπήρχε ανάγκη να αλλάξει η σύνθεση της αρμόδιας υπηρεσίας? Είχε πολύ μεγάλη σημασία. Και τώρα δεν είμαι χτεσινός εγώ. Εντάξει τώρα τι σημασία. Όχι τώρα τι σημασία. Είναι πιο παλιός, αλλά και εμείς ξέρουμε. 46 χρόνια. Στη διάσκεψη των Προέδρων καθορίζεται η σύνθεση. Εσείς τι πιστεύετε, έκανε εμπριά ο Βελόπουλος με τον Μητσοτάκη τώρα? Αυτό μου λέτε. Έκανε εκεί μια συμφωνία ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Βελόπουλος. Πώς το ξέρετε? Να αλλάξει η σύνθεση της ΑΔΑΕ για να μην επιβληθεί το πρόστιμο στην ΑΕΠ, γιατί δημιουργούσε ένα νομικό περιβάλλον διαφορετικό για την εξέλιξη. Και κάνανε συμφωνία ο Βελόπουλος με τον Μητσοτάκη. Εσύ... Κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κροφοκαμάρι. Μα τι έχει τούμπανο? Οι βουλευτές της ελληνικής λύσης ψήφισαν μαζί με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Αφού σφάζονται. Δεν απαγορεύεται να ψηφίσει κατά. Και τα δύο τρίτα το κάνανε αντί για 17-16. Αυτοί σφάζονται. Τι είναι, όλα στον κατηγορεί. Α, όχι. Έτερον εκάτερον, κύριε Χατζή. Έτερον εκάτερον. Το κρίσιμο αυτό που πονάει τον κύριο Μητσοτάκη, γιατί είναι ένα πουλόβερ. Και συμφώνησε ο Βελόπουλος γι' αυτό. Ξεκινήγεται κλωστή-κλωστή, είναι η υπόθεση των υποκλοπών. Που έχει πάρα πολύ. Κατηγορείτε τώρα δύο πολιτικούς αρχηγούς ότι κάνανε. Τα γεγονότα, λέω. Όχι, δεν είναι γεγονότα. Γεγονότα. Γιατί καμιά συμφωνία δεν έρχεται μπροστά σα. Στη διάσκεψη των Προέδρων. Συγγνώμη, στη διάσκεψη των Προέδρων δεν ξέρει ο ελληνικός λαός τι συνέβη. Όχι, ξέρω το εξή. Κατηγορείτε δύο. Κατά τη λιγότερου αριθμητικά. Συμφωνώ ότι ό,τι λέτε δεν έχω καμία αντίρρηση, ωστόσο εγώ. Σας λέω ένα πράγμα. Κατηγορείτε δύο πολιτικούς αρχηγούς ότι κάνανε μία συμφωνία εις βάρος του ελληνικού λαού. Αυτό λέτε.
Καλά, το μεγαλοποιείτε. Εις βάρος του να γνωστοποιηθεί η αλήθεια. Είναι, φυσικά, για, για ένα μεγάλο θεσμικό ζήτημα που αφορά την ποιότητα της δημοκρατίας μας. Η αλήθεια. Γιατί δεν μας τη λέτε εσείς, δεν την ξέρω. Εμείς ξέρουμε την αλήθεια. Δεν ξέρω, Ανδρουλάκης. Ο κύριος Ανδρουλάκης ζητάει να μαθευτεί η αλήθεια. Άρα, κύριε Χατζή, εσείς που είσαστε θύμα παρακολούθησης. Εμείς ισχυριζόμαστε. Εσάς γιατί σας παρακολουθούσαν. Γιατί εννοώ, δεν μπορεί να απολογηθεί το θύμα. Ο θήτης πρέπει να απολογηθεί στην ελληνική κοινωνία. Τον ποιο λόγο θα κάνω. Και ο θήτης είναι το Μαξίμου. Πάω στα δικαστήρια. Αλλά πρώτη φορά και εγώ ακούω ότι πρέπει ο κύριος Ανδρουλάκης να πει για ποιο λόγο τον παρακολουθούσαν. Ενώ ο κύριος Ανδρουλάκης ρωτάει να μάθει ο λαός, όχι μόνο ο ίδιος, για ποιο λόγο έγινε παρακολούθηση. Θα μάθει και αν θέλει θα το πει μετά. Ο λαός, σύμφωνοι ο λαός και σας ρωτάω ευθέως τώρα. Ο κύριος Ανδρουλάκης πήγε να πάρει τα χαρτιά, δεν τα πήρε, θα τα πάρει όταν έρθει η ώρα. Πιστεύετε δηλαδή ότι κάποιοι δεν θέλαν να γίνει αρχηγός του ΠΑΣΟΚ? Ο κύριος Ανδρουλάκης, αυτό μου είπατε νωρίτερα. Αυτό είναι ένα θέμα. Και κάποιοι δεν θέλουν να γίνει αρχηγός του ΠΑΣΟΚ και κάποιοι δεν θέλουν να γίνει πρωθυπουργό. Ποιοι είναι οι κάποιοι αυτοί? Εγώ θεωρώ ότι η κυβέρνηση. Γιατί για να το λέτε πολιτικά, κάποιοι ποιοι είναι? Θεωρώ ότι η κυβέρνηση επιλέγει να στοχοποιεί το ΠΑΣΟΚ και τον πρόεδρό του για έναν πολύ απλό λόγο, γιατί το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή, αν έχει μια πολύ μεγάλη αύξηση ποσοστού, είναι πάρα πολύ πιθανόν την επόμενη φορά να αμφισβητήσει την ηγεμονία που έχει η Νέα Δημοκρατία. Ωραία. Γνωρίζετε ιστορικά όμως ότι πάντα τα μεγάλα κόμματα κοντραχρωστιώσονται στη Βουλή και η Νέα Δημοκρατία έχει στοχοποιήσει το ΣΥ, το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ με την πρόταση της πιστείας που υπήρχε σαν αποτέλεσμα να παραιτηθούν οι κορυφαίοι υπουργοί. Όχι, δεν σας λέω τώρα. Και στο παρελθόν λέω, όταν ήταν οι μεγάλοι ηγέτες στη Βουλή, όπως ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, σαζόσονται στη Βουλή. Αργότερα με τον Κωνσταντίνο, έτσι γίνεται πάντα. Δεν είναι κάτι καινούριο. Ωραία. Δηλαδή στη Βουλή δεν θα πάει ο Κασελάκης αύριο να γίνει βουλευτής και να του λέει το Μητσοτάκης πώς πέρασε το Σαββατοκυριακό. Σφαγή θα γίνεται. Ωραία. Ποια είναι η ερώτηση, δεν έχω καταλάβει. Εγώ την ερώτηση την έκανα. Ποια είναι η ερώτηση? Να μου την πείτε, γιατί μπορεί εγώ να μην. Γιατί δεν έκανε μήνυση στον κύριο Δημητριάδη ο κύριος. Όσοι γνωρίζουν, αυτό θέλω να πω. Όταν κάνει μήνυση κατά παντός υπευθύνου, αφού γίνει η αρμόδια διαδικασία, μετά προσωποποιείται αυτή η μήνυση. Πόσο καιρό είναι αυτή η ιστορία, ξέρετε? Έχει προσωποποιηθεί, έχει προχωρήσει η διαδικασία. Όχι, εσείς το λέτε για τον Δημητριάδη, αλλά μήνυση δεν του κάνετε. Αν δεν έχει επιταχυνθεί η διαδικασία. Γιατί δεν του κάνετε μήνυση? Μα έγινε μήνυση. Έγραψε ένα άρθρο ο Βαξεβάνης, το οποίο ήταν κέντημα και έλεγε να μας πει για δεν του κάνει μήνυση. Όλα αυτά του έχουν μια λογική απλά να μπλέξουν τον ελληνικό λαό. Α, μάλιστα. Ωραία. Όταν κάνεις μήνυση κατά παντός υπευθύνου, όχι, να μην μιλάμε νομικά, εδώ είναι νομικό ζήτημα, πώς ασκείται το δικαίωμα κάποιου να ασκήσει μήνυση. Ναι, το κατάλαβα. Όταν κάνεις μήνυση κατά παντός υπευθύνου, όταν προχωρήσει η διαρεύνηση, αυτή προσωποποιείται. Ωραία. Και δεν έχει προσωπικό. Δηλαδή, βρίζει τον Εμείς θα απολογηθούμε ότι δεν έχει προχωρήσει ακόμα ποινική διαρεύνηση, κύριε Χατζή. Μα εσείς το προσωπικό. Δηλαδή, δεν υπάρχει εδώ, αργεί το κράτος, αργεί η δικαιοσύνη. Όχι το κράτος, η δικαιοσύνη δεν είναι κράτος. Όχι, ένα λεπτό, δεν είναι κυβέρνηση η δικαιοσύνη, μην μπερδευόμαστε. Δεν είναι μόνο κυβέρνηση. Όχι, θέλω να πω, δεν είναι. Δεν είναι μέρος του κρατικού μηχανισμού. Είναι, αλλά δεν είναι κυβέρνηση. Δικαιοσύνη τι είναι? Διαφορετική εξουσία. Άλλη εξουσία. Κράτος είναι. Ναι, προσέξτε ένα κάτι τώρα. Εσείς προσωποποιείτε την υπόθεση στον κύριο Δημητριάδη. Εμείς λέμε ότι κάποιοι φύσανε κοντά στο Μαξίμου παρακολούθηση ενός πολιτικού αρχηγού. Λέτε Δημητριάδης, λέτε. Αυτός λοιπόν που την αίσθησε, που είναι ο Δημητριάδης κατά την άποψή σας, δεν έπρεπε να μηνυθεί? Αυτό ρωτάω. Ας κάνουμε ερώτηση. Εμένα μου κάνετε ερώτηση. Θα το απαντάτε, να δώσω και μια απάντηση. Εγώ δεν λέω. Αν εμένα έρθει και μου πει κάποιος ότι ο κύριος Χατζής σας συκοφαντεί, αλλά έχουν γραφτεί διάφορα δημοσιεύματα από τα οποία πίσω είναι ο κύριος Χατζής, λέω ένα παράδειγμα, και εγώ πρέπει αυτό να το αποδείξω. Θα κάνω μήνυση κατά παντός υπευθύνου, ώστε να ελεγχθεί το αποτύπωμα το νομικό και θεσμικό, αν από πίσω είναι ο κύριος Χατζής. Λοιπόν, εδώ, κύριε Τσουκαλά, έχετε ένα πολιτικό φάλο, με επιτρέψετε. Παρακαλώ, παρακαλώ, ναι. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν είναι περαστικός. Είναι πολιτικός προϊστάμενος της ΕΥΠ, όπου παρακολουθεί τον κύριο Ανδρουλάκη. Συμφωνούμε. Με απόφαση του κύριου Μητσοτάκη το καλοκαίρι του 19 με το που έγινε πρωθυπουργός. Συμφωνώ απόλυτα. Οπότε, εντάξει, δικαίωμα του κύριου Μητσοτάκη. Είναι το φάουλο, δεν να καταλάβω. Θα σας εξηγήσω. Γραμμένο. Γιατί φέρατε ένα παράδειγμα ότι κάνω, επειδή κάποιος μπορεί να γράψει κάτι κατά πάσα να εκλαϊκεύσω για να είναι πιο σαφές την κοινή γνώμη. Δεν είναι σαφές όπως το είπατε. Γιατί εδώ ο κόσμος ξέρει ότι προϊστάμενος ήταν ο Μητσοτάκης. Ξέρει ότι εκείνο το καλοκαίρι απομακρύνθηκε ο διευθυντής του πολιτικού του γραφείου, ο κύριος Δημητριάδης. Δηλαδή, δεν έχει αποδώσει ο κύριος Ανδρουλάκης. Μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου του Ανδρουλάκης, δεν έχει αποδώσει την αμυγή πολιτική ευθύνη στον κύριο Μητσοτάκη.
Μήνυση έκανε. Εγώ λέω για το ερώτημα του κ. Χατζή. Ό,τι θέλετε θα κάνετε. Εσεί, κύριε Τσουκαλά, όχι προσωπικά. Τα το Πασόκ, την τροπολογία. Αν στη χώρα κάποιοι τροπολογία που έπεσε. Δεν είναι αμυγό νομικά ζητήματα. Είναι πολιτικά ζητήματα που αφορούν το κύρος των θεσμών στη χώρα μα. Αφορούν την ποιότητα τη δημοκρατία μα. Το 2021, η τροπολογία για την οποία λέμε ότι και εμείς και εσείς είναι μια μικρή νίκη της δημοκρατίας. Την ψηφίσατε του κύριου Τσιάρα. Το 87. Την ψηφίσατε. Η τροπολογία του 47-90. Δεν την ψηφίσανε. Οι παλινοδίες συνοδεύουν την πολιτική. Η τροπολογία, όπως ξέρετε, ήρθε τα ξημερώματα σε ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας που είχε να κάνει με τελείως διαφορετικά πράγματα. Τι ψηφίσατε, τι που λες εμένα του Υπουργείου Υγείας. Όλοι έχουν ψηφίσει διάφορα πράγματα. Δεν είναι διάφορα πράγματα. Αυτό είναι πολύ κρίσιμο. Πάμε τώρα στα. Το ότι παρακολουθεί το στη χώρα το μισό πολιτικό προσωπικό και ένοπλες δυνάμεις. Ποιο το έφερε στη δημοσιότητα. Να σα αφήσω μια ερώτηση. Πώς έκανε την αρχή. Αν ο κύριος Ανδρουλάκης δεν είχε εμφανιστεί εκείνο το πρωί, να κάνει δήλωση, θα είχαμε μάθει όλα αυτά. Κύριε Τσουκαλά, κύριε Τσουκαλά, θα σας παρακαλώσω να προσέχετε. Να προσέχετε να σας απευθύνω τον λόγο. Προσέχω πάρα πολύ. Γνωρίζετε ένα τελευταίο ερώτημα γι' αυτό για να πάμε. Έχουμε δύο θέματα να κουβεντιάσουμε. Τώρα είναι η εγκληματικότητα που είναι τεράστιο ζήτημα. Γνωρίζετε, κύριε Τσουκαλά, αν στο παρελθόν υπήρξαν παρακολουθήσεις. Οι κυβερνήσεις παρακολουθούσαν ή όχι πρόσωπα, ναι ή όχι. Εγώ δεν ξέρω αν παρακολουθείτε. Αν παρακολουθείτε στο παρελθόν πολιτικός αρχηγός από την ΕΕΠ. Δεν ξέρετε, είπατε. Από όσο ξέρω, δεν παρακολουθείτε. Από όσο ξέρω. Πόσο ξέρετε. Ναι, αυτό με ρωτήσατε. Τι ξέρω. Να κρατάτε μικρά καλάθια. Λοιπόν, πάμε τώρα στο. Ορίστε. Με απόφαση της ΕΕΠ. Δεν είπα γενική παρακολούθηση. Εδώ μιλάμε για παρακολούθηση η οποία είχε πάρει υπογραφές από τον αρμόδιο εισαγγελέα της ΕΕΠ. Εισαγγελέας, παιδιά. Το είπα. Λοιπόν, τώρα. Θέλω να πάμε στο θέμα της εγκληματικότητας. Ένα ζήτημα που πραγματικά. Να μην κάνω ένα σχόλιο για όλο το προηγούμενο. Τι θα ωφελήσει τους ακροατές. Άμα νομίζω ότι θα ωφελήσει, ορίστε. Ναι, ναι, ορίστε. Λοιπόν, απλά για να βάζουμε λίγο τα πράγματα στη θέση τους. Τι βλέπουμε εδώ. Βλέπουμε το ΠΑΣΟΚ, ένα νόμο που έχει ψηφίσει. Και κύριε Καραδόρο, μπορείτε να παρέμβετε σε αυτά, έτσι. Ένα νόμο. Ελπίζω να μου δώσετε και εμένα το λόγο. Βεβαίως. Με κανονικό τρόπο. Βεβαίως. Ένα νόμο. Δεν παραπονιέμαι. Περιμένω. Τον οποίο υπερψήφισε το 2021, ο οποίος άλλαξε το 2022 και βάσει του οποίου προφανώς έκρινε η ΑΔΑΕ, ανεξάρτητη αρχή, το πώς θα χειριστεί το αίτημα του κυρίου Ανδρουλάκη, όπως το ίδιο κάνει και σήμερα με βάση τα νεότερα από μια δικαιοσύνη που άκουσα. Να κατηγορείται ως καθοδηγούμενη, αλλά την απόφαση αυτής της δικαιοσύνης κάνει σημαία σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης. Πότε είπα καθοδηγούμενη δικαιοσύνη, πότε το είπα. Μην να μην διακόψω. Δεν σας διέκοψε. Είπα ότι κάτι είπα. Δεν σας διέκοψε. Δεν σας διέκοψε. Είπα ότι κάτι είπα. Δεν σας διέκοψε. Εγώ είπα ότι έχει καθυστερήσει η ποινική διερεύνηση. Όλο δεν είπα ποτέ ότι είναι καθοδηγούμενη δικαιοσύνη. Να είναι σαφές. Όλο το αφήγημα που έχει χτιστεί είναι περί συγκάλυψης. Δεν θέλω να διακόψω, αλλά όταν λέει ότι κάτι είπα ενώ δεν το είπα. Ωραία. Προφανώς είναι πολύ ξεκάθαρο. Αλλά να μην λέει κάτι ότι είπα που δεν το είπα. Μην τον διακόπτετε. Που έχει χτιστεί το προηγούμενο διάστημα. Και επίσης για να το κλείσω, επιτρέψτε μου να νιώσω ντεζαβού. Αυτό που βλέπω εγώ τις τελευταίες μέρες. Με τα γαλλικά δεν, γαλλικά δεν έχω υπάρξει. Ναι, εντάξει. Εσείς ότι αυτό, αυτό το οποίο ζούμε λοιπόν είναι ακριβώς η ίδια εικόνα που ζούσαμε προεκλογικά στις εκλογές του καλοκαιριού. Έχει μια διαφορά όμως. Ότι τώρα δεν υπάρχει 41%. Είναι ακριβώς το ίδιο αφήγημα. Δεν θα υπάρξει 41%. Θα το δούμε στις εκλογές, κύριε Καραδόρο. Ότι καπουλάρατε με το ένα και με το άλλο, τώρα δεν θα υπάρξει και δεν θα υπάρξει. Ότι η δικαιοσύνη έβγαλε την απόφαση αυτή ο Άρας Πάγος. Πώς το αξιολογείτε εσείς. Να πηγαίνει ένα κόμμα. Το να πηγαίνει ένα κόμμα ή παραπάνω κόμματα. Ασκεί μια κριτική στο νόμο που φέρατε. Σας διέκοψα καθόλου. Σπουδάστε και αυτό ένα. Επιτρέψτε μου. Το να πηγαίνει ένα κόμμα ή και παραπάνω κόμματα με την ίδια ακριβώς στρατηγική που πήγαν στις προηγούμενες εκλογές να επιλέγουν να πάνε και σε αυτές τις εκλογές είναι προφανώς αναφέρετο δικαίωμά τους, αλλά εξίσου προφανώς ακριθούν στις κάλπες. Τι ερωτήσεις να κάνεις, να πάμε και εγώ στον κύριο Ρωμανό. Θέλω να κάνω την ερώτηση την εξής. Πέρα από αυτό που συζητάμε, και μπορεί ο κόσμος να μην το σταχυολογεί όπως λέει η Νέα Δημοκρατία ως βασικό παράγοντα που θα επιλέξει κόμμα. Για τις δημοσκοπήσεις αυτό φαίνεται. Άλλα πράγματα αφορούν τον πολίτη και θα επιλέξει. Θα ξεκαθαρίσουμε, Νίκο, εμείς τουλάχιστον, σαν δημοσιογράφοι, φαντάζομαι και ο κύριος Καραμέρος θα συμφωνήσει μαζί μας, με την παλιά του ιδιότητα, ότι μιλάμε για ευρωεκλογές. Ναι, αλλά έχει αλλάξει λίγο το κλίμα. Μιλάμε για ευρωεκλογές, αλλάξει δεν αλλάξει. Η κυβέρνηση ίδια θα μείνει, η αξιωματική αντιπολίτευση ίδια θα μείνει. Το συνέδριο έδωσε θέμα σταθερότητα. Ποιο συνέδριο, γιορτή ήταν, έλα τώρα. Γιορτή ήταν, αλλά. Γιορτή δημοκρατία. Σιγά το συνέδριο. Γιορτή δημοκρατία. Αλλά έδωσε. Εγώ την ερώτηση που θέλω να κάνω στον κύριο. Αυτό έχει σημασία. Ό,τι και να λέμε θεσμικά είναι ευρωεκλογές. Κάποια στιγμή να τελειώσουμε και να λέμε 4 χρόνια οι εκλογές, ανά 4 χρόνια να μην έχουμε θέματα να. Να τελειώνει η παράσταση. Και να αξιολογείται κάθε κυβέρνηση την τετραετία. Λοιπόν, κύριε Ρωμανέ, μπορεί να λέτε ότι
Δεν υπάρχει θέμα για το ζήτημα των υποκλοπών, όπως δεν υπήρχε για τα Τέμπη. Συσσωρεύεται όμως. Συσσωρεύεται όμως μία δυσπιστία. Τα λένε, καταγγέλνουν και ο κύριος Ανδουλάκης και ο ΣΥΡΙΖΑ το θέμα των θεσμών. Σε αυτό δεν έχετε απαντήσει όμως. Δεν έχετε πείσει την ελληνική κοινωνία ότι έχετε κάνει όσα περνάνε από το χέρι σας, έτσι ώστε να διλευκανθεί η υπόθεση των υποκλοπών, η υπόθεση των Τεμπών, και αυτό δημιουργεί ένα κλίμα δυσπιστίας. Λοιπόν, εν μέρει απάντηση. Σας απασχολεί αυτό, δηλαδή. Δίνοντας και το συγκεκριμένο παράδειγμα της απόφασης του ΣΤΕ που κάνει σημαία ο κύριος Ανδρουλάκης με τη δική του ανάλυση εναντίον μας, υποτίθεται. Και την ίδια στιγμή μας κατηγορεί για χειραγώγηση, για συγκάλυψη, για όλο αυτό, για αυτό το οποίο ουσιαστικά βάλατε κι εσείς ως επιχείρημα στο τραπέζι. Προφανώς δεν γίνονται και τα δύο. Και γιατί δεν γίνονται και τα δύο? Γιατί η δουλειά της δικαιοσύνης είναι να διαλευκάνει και αυτή και κάθε άλλη υπόθεση. Εσείς κάνατε που αφορά πολιτικά ό,τι έπρεπε να κάνετε για το θέμα του να πέσει φως στο θέμα των υποκλοπών. Όπως και στην εξεταστική για το θέμα των υποκλοπών, πάλι βάλατε στεγανά. Να μην πάει αυτός, να μην πάει ο άλλος. Ό,τι κάνετε και στα Τέμπη, πώς τα πληρώνετε όλα αυτά. Μπορούμε να τα πιάσουμε ένα-ένα. Στο θέμα των υποκλοπών έχουν γίνει μία σειρά συζητήσεων. Έχει γίνει εξεταστική. Έχουν γίνει Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας πολλές φορές. Βάζατε ένα απόρριτο όμως πάντα μπροστά. Και από εκεί και πέρα, φυσικά αυτό το οποίο λέμε και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε το συγκεκριμένο ζήτημα και όλα. Και αυτό πολλές φορές το πληρώνουμε, αλλά αυτό είναι το σωστό. Θα σας το πω διαφορετικά. Είναι θεσμικά. Γιατί μιλάμε πολιτικά. Θεσμικά τι σημαίνει? Ο κύριος Καραμαλής. Θεσμικά σημαίνει ότι η ΑΔΑΕ κάνει τη δουλειά της, η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της. Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Κώστας Καραμαλής, ο κύριος Βενιζέλος και πολλοί άλλοι είπαν όταν ξεκίνησε η ιστορία: μα πείτε επιτέλους, βρείτε έναν τρόπο να πείτε για ποιο λόγο έγινε αυτή η παρακολούθηση. Ωραία, και θα τέλειωνε το θέμα εκεί. Πολιτικά γιατί δεν το λύσατε τότε και σέρνετε μέχρι τώρα? Θυμάστε ότι τις πρώτες μέρες που έσκασε το συγκεκριμένο ζήτημα που αφορά και τον κύριο Ανδρουλάκη, υπήρχε η πρόταση από τον κύριο Γεραπετρίτη που έτρεχε τότε την ΕΥΠ με τα Βατικά. Ελάτε να ενημερωθείτε ακριβώς λόγω της ιδιάζουσας υφής της υπόθεσης. Στο αυτή να ενημερωθεί. Μα είναι όμως αυτό, για το, αυτό το οποίο λέει είπε, ο να ενημερωθεί ο ελληνικός λαός για αυτό που έγινε. Λέει γιατί δημόσια δεν ενημερώνεται. Και δεν μπορούσε ακριβώς να λοιπόν, επειδή ήταν. Όχι βέβαια, κύριε Χατζή. Ακριβώς λοιπόν επειδή. Να φανεί ότι πηγαίνει αρχηγός κόμματος να ενημερωθεί ατομικά. Επειδή αφορά. Δεν έχει κάτι να κρύψει, να ενημερωθεί ο ελληνικός λαός. Θεσμικά μπορούσε να γίνει αυτό. Θεσμικός τρόπος είναι το να ενημερωθεί στο αυτή. Λοιπόν. Είναι θεσμικός τρόπος. Λέω λοιπόν, αφού θεσμικός τρόπος είναι. Εδώ έχουμε εδώ παρακολουθεί το λοιπόν. Πολιτικός αρχηγός. Εσείς, δεν λοιπόν. Παρακολουθεί το η θεία μου. Ξαναλέω. Μα δεν είχε γίνει πάντα ακόμα πολιτικός αρχηγός. Πρώτα απ' όλα. Ήταν και πολιτικός αρχηγός. Θα απαντήσω λίγο γι' αυτό γιατί έχει το ενδιαφέρον του. Τι ακούσαμε ως επιχείρημα? Ότι το 2021, δηλαδή ένα χρόνο και κάτι παραπάνω πριν τις εκλογές, μισό χρόνο πριν τις εκλογές του ΠΑΣΟΚ. Όχι. Αλλάζει ο νόμος για να παρακολουθηθεί ο κύριος Ανδρουλάκης, που τότε δεν ήξερε κανείς καν ότι θα βάλει υποψηφιότητα για τις εκλογές του ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να μην πάντως βγει. Προκειμένου δήθεν μέσω αυτή τη παρακολούθηση για την οποία άλλαξε ο νόμος, υποτίθεται. Η παρακολούθηση ότι ξεκινάει. Να μην βγει αρχηγός του ΠΑΣΟΚ ο Ανδρουλάκης. Αν αυτό δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, τότε δεν ξέρω τι είναι. Γιατί ξεκινάει η παρακολούθηση? Πολιτικά, από την πρώτη στιγμή, πολιτικά η βούληση τη κυβέρνηση ήταν να ενημερώσει τον κύριο Ανδρουλάκη και μάλιστα δεχθήκαμε και κριτική γι' αυτό. Γιατί ότι είμαστε αντιθεσμικοί. Τον ελληνικό λαό. Αποφασίστε, δεν γίνεται να ισχύουν και τα δύο. Ή θέλαμε πολιτικό. Να ενημερώσουμε και ήμασταν αντιθεσμικοί, ή ήμασταν θεσμικοί και επειδή θεσμόμαστε του θεσμού, μας κατηγορείτε ότι συγκαλύπτουμε. Το διαφανής τρόπος από το να ενημερωθεί ο ελληνικός λαός γιατί παρακολουθούνταν πολιτικά πρόσωπα και οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων. Επιτρέψτε μου, ξαναλέω. Σας έκανα μια ερώτηση. Εγώ έκανα μια ερώτηση. Σας έκανα μια ερώτηση. Γνωρίζετε, αν και σε προηγούμενες κυβερνήσεις, όποιες και αν είναι αυτές, γινόντουσαν παρακολουθήσεις. Σας απάντησα, κύριε Χατζή. Ότι τι. Ότι εξ όσων γνωρίζω, με απόφαση της ΕΥΠ δεν είχε ξαναγίνει παρακολούθηση πολιτικού αρχηγού κόμματος του Δημοκρατικού Κόμματος. Αν είναι κάτι άλλο να μου το πείτε, εμένα μου αρέσει να μαθαίνω. Δεν έχω θέμα. Είστε στελέχη του κόμματος. Κύριε Ρωμανέ, αφού εσείς λέτε ότι η κυβέρνηση είναι καθαρή και δεν φοβάται τίποτα. Ο κύριος Δημητριάδης, γιατί τον διώξατε το μεγάλο Μάξιμο? Καταρχάς, ο κύριος Δημητριάδης σε όσες υποθέσεις. Δεν τον διώξατε, παραιτήθηκε. Όσες... Ναι, παραιτήθηκε. Εντάξει. Υπό το βάρος της. Ο κύριος Δημητριάδης παραιτήθηκε σε ένα περιβάλλον. Είναι από αυτούς που παραιτηθήκαν αυτό. Σε ένα περιβάλλον που είχε αρχίσει, όπως θυμάστε, εκείνο το καιρό, με βάση το συγκεκριμένο ζήτημα, να γίνεται υπερβολικά τοξικό.
σε ένα περιβάλλον όπου προφανώς θεώρησε ότι διευκολύνει ακριβώς τη συζήτηση που κάνουμε και την όποια διαλεύκανση με το να παραιτηθεί. Και επίσης σας θυμίζω ότι ο κύριος Δημητριάδης σε οποιονδήποτε τον έχει κατηγορήσει έχει κινηθεί νομικά όπως οφείλει για να προστατεύσει την τιμή και την υπόλοιψή του. Κύριε Μανέλα, να ρωτήσω εγώ κάτι. Αν λοιπόν σεβόμαστε τη δικαιοσύνη, τότε δεν μπορεί να τη σεβόμαστε αλακάρτ. Δεν μπορεί η δικαιοσύνη να είναι καλή αλακάρτ. Είναι καλή η δικαιοσύνη και τη σεβόμαστε και κινούμαστε θετικά ή όχι. Δεν φανταζόμουν να θα στάθουμε τόσο πολύ σε αυτό. Ούτε εγώ, αλλά είναι μια πληγή ανοιχτή και αυτή για την ελληνική κοινωνία και κυρίως για την κυβέρνηση. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Μανό. Και συγγνώμη, κάτι μου επιτρέπετε. Θα τα απαντήσετε μαζί να κάνω μια τοποθέτηση. Τότε μιλώντας στο Sky. Και τότε ήσασταν διευθυντής του γραφείου τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Είχατε πει ότι ο πρόεδρος του Πασόκ θα ενημερωθεί και ανοίγουν εισαγωγικά, γιατί διαβάζω τώρα, είχατε πει, και επειδή ορισμένα στοιχεία είναι ευαίσθητα και θα τα μάθει μόνο ο ίδιος, να έχει το θάρρος να τα δημοσιοποιήσει. Ξέρετε εσείς. Αυτό που ο κ. Γεραπετρής θέλει να πει στο αυτή, τον παρακολουθούμε. Κανείς δεν ξέρει τίποτα παραπάνω. Ο πρωθυπουργός δεν έχει πει ότι ήταν λάθος. Αν αφήσει. Παρακολούθηση. Ο πρωθυπουργός δεν έχει πει ότι ήταν λάθος παρακολούθηση. Για άλλο λόγο. Μου κάνετε μια ερώτηση να απαντήσω. Αν θέλετε, ναι. Αυτό που ξέρουμε λοιπόν. Εγώ δεν είχα πει τίποτα για Αρμενία και για τίποτα. Εγώ τι είχα πει. Είχα πει ότι. Η Αμερικανική πρεσβεία είχε διαψεύσει. Δεν θυμάμαι. Η Αρμενία. Η Αρμενία. Λέω η Αμερικανική πρεσβεία είχε διαψεύσει. Δεν είχε ακουστεί κάτι. Δεν είχε αυτό που είχε υποθεί από την πρώτη στιγμή και νομίζω. Είπατε πρεσβείες γι' αυτό. Και νομίζω έχει αποδειχτεί από τα στοιχεία. Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Έχει αποδειχτεί από τα στοιχεία ότι ήταν μια νόμιμη παρακολούθηση. Μια παρακολούθηση που αφορούσε λόγους εθνικής ασφάλειας. Και άρα ως τέτοια προφανώς. Είναι δυνατόν να λέτε για τον αρχηγό ενός κόμματος. Τη ελάσσονη αντιπολίτευση, ότι τον παρακολουθείτε για λόγου εθνική ασφάλεια. Μα οι νόμιμε επιστήμε. Και να φαίνεται χωρί να μαθαίνει ο άνθρωπο να πάει σε εκλογέ. Ξέρετε. Ένα διανόητο αυτό. Ο πρωθυπουργό έχει πει ότι κανένα θέμα εθνική ασφαλεία δεν υπήρχε με τον κύριο Ανδρουλάκη. Το έχει πει ο πρωθυπουργό, κύριε Ρωμανέ. Σα το λέω γιατί φαίνεται αναντίστοιχο με τον πρωθυπουργό και αρχηγό του κόμματό σα. Να πάμε στη διάρκεια. Δεν θέλετε να ακουστώ. Λέω. Ότι ήταν μια νόμιμη επισύνδεση. Νόμιμη εννοείται ότι είχε δύο υπογραφές. Νόμιμη επισύνδεση γίνεται με εισαγγελική. Με ρωτάτε, απαντάω και μπορώ. Αλλά διακόπτεται σύνεχο. Τι κάνουμε. Γίνεται για πολύ συγκεκριμένο λόγο. Άρα προφανώ εδώ παρουσιάζεται το θέμα. Καλύπτονται αυτοί οι λόγοι. Πάμε σε διαφημίσεις και επανέρχομαι. Λοιπόν, θα μιλήσει κανένα ο κύριο Καραμπέλο στα πέντε κουβέντε για να προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα. Ελάτε. Τι να πω. Τσιγάρα, μπέντα καπνίζετε. Εγώ δεν καπνίζω. Όχι, ο. Ακουμπέντα. Μην δίνετε τον κόσμο τώρα, αν καπνίζετε. Όχι, με σάλεμ. Τα σάλεμ, τα θυμόσαστε, τα σάλεμ. Τα σάλεμ. Πάντω, κύριε Καραμπέλο, για να απαντήσετε, όλα αυτά που συζητάμε ήταν αντικείμενο συζήτηση και πολιτική σύγκρουση. Προεκλογικές εκλογές, προεκλογικά. Υπάρχει λόγος. Έχει αλλάξει κάτι δηλαδή τώρα. Σε αυτή την ατζέντα σου λέει εγώ. Δηλαδή πάτε λόγος. Πάλι στην ίδια ατζέντα. Όχι, όχι, θα σας πω. Να το κάνουμε λίγο σύντομα αυτό για να πάμε στα επόμενα. Σύντομα. Για να μην κουράσουμε τον κόσμο. Ο κ. Μητσοτάκης ήταν η πρώτη μεταμνημονιακή κυβέρνηση. Η πρώτη μεταμνημονιακή κυβέρνηση. Συγγνώμη, κάντε μια μικρή διόρθωση. Το 18 βγήκαν τα μνημόνια, αλλά πλήρως ελεύθερο πεδίο βρήκε ο κ. Μητσοτάκης. Υπάρχει και μια λεπτομέρεια. Ότι ισχύει οι κανόνες και οι έλεγχοι από την Ευρώπη για το όχι. Είναι η πρώτη, να το πω αλλιώς. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Είναι η πρώτη κυβέρνηση που δεν βρήκε άδεια ταμεία και διαλυμένο κράτος. Βρήκε πλεόνασμα, βρήκε κράτος, βρήκε λειτουργία. Έτσι, υπήρξε εκεί η πάνδημα. Κράτος δεν ξέρουμε. Έπεσαν πολλά δισεκατομμύρια. Γιατί βλέπουμε και σήμερα τι. Έπεσαν πολλά δισεκατομμύρια. Ακούστε. Λοιπόν, συνεχίστε σε αυτό που θέλατε να πείτε, για να μην σας βγάζω από τη σκέψη σας. Ναι. Πέσανε 50 δισεκατομμύρια ευρώ στην αγορά, τα οποία έπαιξαν ένα ρόλο. Βέβαια, πάντα παίζουν ρόλο, λεφτά είναι αυτά. Και από τα 50 δις αυτά πέσαν και πάρα πολλά χρήματα και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μετά από μια δεκαετία, δωδεκαετία ανομβρίας. Μπόρεσε με έναν τρόπο να χειραγωγήσει την κοινή γνώμη. Η χειραγώγηση την κοινή γνώμη λεπτό, και με τρόπους όχι μόνο μέσω της τηλεοράσεως και των εφημερίδων. Εντάξει, αφήστε τώρα να πω εγώ. Έλεγε μια ατάκο Κατρούγκαλας, ας πούμε, και πήγαινε σε 7 εκατομμύρια IP. Τα ξέρουμε και εμείς τα κόλπα. Εγώ το μεάρι τη ψηφιακή διακυβέρνηση είμαι. Δεν τα ξέρετε μόνο εσείς. Ξέρουμε γιατί πήρατε τα δεδομένα στη Νέα Δημοκρατία μέσω Ασημακοπούλου. Από αυτό έχουμε όχι αυτό. Χειραγώγησε. Άρα ουσιαστικά εξαπατώθηκαν οι πολίτες. Ένα λεπτό, κύριε Ρωμανέ. Εξαπατήσατε πολιτικά του πολίτες. Όταν λέγατε. Ότι μα πλήρωσε η κυβέρνηση και σα χειραγώγησε. Μην βάζετε λόγια στο μάμου, δεν υπάρχει. Όχι. Όταν λέγανε στου ελεύθερου επαγγελματίε. Κύριε Χατζή. Αυτό είπα. Όταν λέγανε στου ελεύθερου επαγγελματίε. Θα μειώσουμε το τεκμήριο 30%. Και ήρθαν και βάλαν 1.500 ευρώ οριζόντια
στο επάγγελμα. Σε 600.000 ελεύθερου επαγγελματίε. 600.000 εξαπάτησαν πολιτικά του πολίτε. Αυτό είναι άλλο. Το έκαναν. Αυτό δεν είναι. Όταν έλεγαν νόμο και τάξη. Και πηγαίνει ο κόσμο έξω από τα αστυνομικά τμήματα και το σκοτώνουν. Ψέματα λέγανε. Όταν λέγανε ότι θα ελέγξουν. Δεν ισχύει βέβαια. Όταν λέξαν ότι θα ενισχύσει το εισόδημα και μετά από 5 χρόνια διακυβέρνηση έχει μειωθεί η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων 33%. Τις τελευταίες 8 εβδομάδες αυξήθηκε πάλι η βενζίνη 10 λεπτά. Ψέματα λέγανε. Άρα λοιπόν, μέσα σε αυτούς τους 10 μήνες, το 41% θα γίνει 29% με 30%. Που λέγαμε τότε στις τηλεοράσεις. 10 μονάδες τουλάχιστον. Το 50% έχει υλοποιηθεί. Συγγνώμη. Παρακαλώ. Δηλαδή θα πάνε από 33 στο 23 δηλαδή. Ο κόσμος έχει καταλάβει τι γίνεται. Από το 33 στο 23. Όχι, δεν είπα αυτό. Είπα θα πάνε από 41, θα χάσουν τουλάχιστον 10 μονάδες. 41 είναι εθνικές εκλογές. Μην μπερδεύεστε. Γιατί συγκρίνεται με τις ευρωεκλογές. Όχι, κύριε Χατζή, τώρα. Τι συγκρίνουμε. Αυτό ούτε στην Κουμουνδούρου, ούτε στην Ιδρύση. Πώς το λένε, στην Κουμουνδούρου. Κύριε Καραμέρο. Το Μαξίμου δεν το κάνουν. Τι να κάνουν, κύριε Καραμέρο. Θα συγκρίνω εγώ τις ευρωεκλογές. Έχουμε πρόσφατες εθνικές εκλογές. Όχι, κύριε Καραμέρο. Η Νέα Δημοκρατία 10 μήνες κάνετε λάθος. Προσέρχεται στις κάλπες από ένα μήνα εθνικές. Και προφανώς δεν συγκρίνονται δηλαδή τα ποσοστά των μεν με το δε. Και δεν συγκρίνονται ούτε τότε που ήταν ένα μήνα μετά. Δεν μπορεί να διαστρεβλώνεται τα πάντα. Τα πάθη, αλλά αφήστε να πω. Δεν γίνεται τα πάθη. Τι πάθη τώρα. Διαστρεβλώνεται. Πήγαινε να πάρετε ένα κιλό λάδι στο σπουδάκι και να δείτε γιατί θα πάρετε 10 μονάδες. Ωραίος και λαϊκισμός. Ποιος λαϊκισμός. Ο λαϊκισμός. Λαϊκισμός είναι ο υπουργός δικαιοσύνης που εργαλειοποιεί και τους αντιπολιτικούς προβλήματα και υπαρκτά προβλήματα για να κουνήσεις το δάχτυλο αντί να προτείνεις λύσεις, που πληρώνουν οι άνθρωποι λύσεις, ή να κρίνεις τις λύσεις. Σταματήστε τώρα από δύο λόγια, παρακαλώ. Εγώ δεν σας διάκοψα. Λαϊκισμός είναι. Όχι, κύριε Τσουκαλά, παρακαλώ. Παρακαλώ. Όχι, παρακαλώ. Δεν είναι. Λαϊκισμός είναι να σπάει άλλο στο χέρι του, να πηγαίνει στο νοσοκομείο την Κρήτη και να του λένε θα κάνεις απογευματινό χειρουργείο να πληρώσει. Αυτό είναι χυδαίος λαϊκισμός. Λαϊκισμός, λαϊκισμός είναι να πληρώνει ο άλλος 30 χρόνια ασφαλιστικές εισφορές και να του λένε για να χειρουργηθείς θα πας το απόγευμα και θα πληρώσεις. Λαϊκισμός είναι να πηγαίνει ο υπουργός υγείας και να βγάζει φωτογραφίες με το χειρουργημένο. Χωρίς μάσκες και με χειραψίες. Αυτός είναι λαϊκισμός. Αφήστε λοιπόν, τα κομιλφό και τα εστέτ, γιατί δεν είστε άριστοι. Είστε απαράδεκτα λαϊκιστές. Ιδέοι λαϊκιστές που δεν σέβεστε ούτε την ανθρώπινη ζωή. Με κορυφαίο θέμα τα Τέμπη. Γιατί λέγαμε για τις υποκλοπές. Να σας πω τη χειρότερη υποκλοπή και κλείνω. Η χειρότερη υποκλοπή, κύριε Χατζή, ήταν η υποκλοπή, η εξαγωγή των ηχητικών από τον ΟΣΕ. Για να το δώσει το Μαξίμου στα φίλια μέσα ενημέρωσης και να χειραγωγήσει την κοινή γνώμη. Θέλω, πάμε... Έτσι κερδίσαν τις εκλογές, αλλά ο κόσμος έχει πάρει χαμπάρι. Θα μου πείτε όμως, θα μείνω μόνο σε ένα από αυτά που είπατε. Παρακαλώ. Αλλά είναι δικά σας θέματα πολιτικά και σέβομαι να τα λέτε. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Είπατε ότι πέσανε λεφτά στα μέσα ενημέρωση για να χειραγωγηθεί η κοινή γνώμη. Δηλαδή, εμείς πληρωθήκαμε. Γιατί εσείς είναι όλοι δημοσιογράφοι ίδιοι. Όχι. Κατάλαβα. Όλα τα μέσα ενημέρωση είναι ίδια. Άρα ποιοι. Να του ονομάσετε να τελειώνουμε. Δείτε τη λίστα πέτσα. Ποιοι πληρώθηκαν. Ποιο έστελνε έξι περιπολικά στον κύριο Φουρτιώτη, εγώ. Όχι, εγώ δεν έστελνε. Ελάτε, κύριε Ρωμανέ. Ποιο αντάλλαζε μηνύματα με τον κύριο Φουρτιώτη και ο κύριο Φουρτιώτη. Ελάτε τώρα. Ο κύριο Φουρτιώτη. Ελάτε τώρα. Ελάτε τώρα. Εδώ γίνεται εξεταστική επιτροπή για την λίστα πέτσα και δεν ήρθε ο κύριο Πέτσα στην επιτροπή. Λέτε ότι η Νέα Δημοκρατία βγήκε γιατί ο κύριο Φουρτιώτη χειραγώγησε την κοινή γνώμη. Αυτό μα λέτε. 5,5 εκατομμύρια ευρώ δώσατε στου μεγάλου. Θέλετε να σα πω κάτι που είναι η δημοκρατική σα. Να σα απαντήσω. Σεβασμό σα στη δημοκρατία. Για ρωτήστε του περιφερειακού τηλεοπτικού σταθμού. Ρωτήστε του περιφερειακού τηλεοπτικού σταθμού. Γνωρίζω. Για ρωτήστε. Πρώτη φορά, τίποτα δεν πήραν. Πρώτη φορά το ίδιο, πήραν τέτοια πακέτα λοιπόν, πάω... πανελλαδική. Για πείτε μας τι πακέτα πήραν. Για πρώτη φορά που δεν είχα πάρει ποτέ στο παρελθόν. Για πείτε μας, το ξέρουμε ότι πήραν. Αυτό είπα ότι πήραν πακέτα. Δεν έχουν ξαναπάρει. Ναι, και έμεινε όρθιος ο κλάδος. Μπράβο, με δικαιώνεται. Και στον κλάδο. Με δικαιώνεται. Συγγνώμη, μόνο τα μέσα ενημέρωσης έμειναν όρθια στην πανδημία. Και εντάξει, μόνο τα μέσα ενημέρωσης. Υπάρχει επιχείρηση στην Ελλάδα. Όχι, δύο λεπτά. Γιατί αυτό είναι ο λαϊκισμός. Επειδή με ρωτήσατε τι είναι λαϊκισμός. 5,5 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκισμός είναι όταν έχει πάρει από την πρώτη μέχρι την τελευταία μικρομεσαία επιχείρηση. Από την πρώτη μέχρι την τελευταία μεγάλη επιχείρηση να κατηγορείται την κυβέρνηση που κράτησε όρθια τα ΜΜΕ. Και δεν απολύθηκαν εργαζόμενοι συνάδελφοί σα. Ομολογάτε χωρίς ξύλο που λέει η φράση. Λοιπόν, τώρα. Είναι ντροπή αυτό που κάνετε. Είναι άθλιος λαϊκισμός. Επειδή εσείς τα λέτε. Μιλάει και ο κόσμος. Βεβαίως. Α δούμε λοιπόν τις δύο δημοσκοπήσεις αυτές που έχουμε στη διάθεσή μας. Μιλάμε πάντα για τις ευρωεκλογές. Εγώ θα το ξεχωρίζω. Εσείς κάνετε ό,τι θέλετε. Γιατί και το Μάιο γίνανε. Αλλά δεν βγάζει κυβέρνηση οι ευρωεκλογές. Αυτό είναι δεδομένο. Ούτε αξιωματική αντιπολίτευση. Στέλνει ένα μήνυμα όμως σε όλους. Άλλο μηνύματα και καμπάνες να στείλει ό,τι θέλει. Τα στέλνουμε κι εμείς από εδώ γιατί νομίζετε καθόμαστε εδώ, τους καϊδεύουμε. Λοιπόν, κύριε Ρωμανέ,
άστα να πάνε. Λοιπόν, πάμε να δούμε την πρώτη δημοσκόπηση που είναι από τον Ελεύθερο Τύπο. Την ΝΑΛΚΟ. Πάμε να δούμε την ΝΑΛΚΟ. Είναι τωρινή αυτή η δημοσκόπηση. Στον Α δίνει 29 με 33 τη Νέα Δημοκρατία, στην εκτίμηση ψήφου, 14 με 16 ο ΣΥΡΙΖΑ, 12 με 14 το ΠΑΣΟΚ. Είναι ουσιαστικά τρίτο το ΠΑΣΟΚ, το έχει κερδίσει το παιχνίδι αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί να ανακάμψει το ΠΑΣΟΚ, εκεί είναι σε όλες τις δημοσκοπήσεις. 8 έως 10 το Κομμουνιστικό Κόμμα. Εντάξει. Θα με αφήσετε να κάνω τη δουλειά μου. Έχετε κανένα δημοσκόπηση, είστε καλύτεροι. Όχι, λέω γιατί προφητεύετε ότι δεν μπορεί να ανακάμψει. Βλέπετε κανένα. Σημερινή είναι αυτή. Γιατί λέτε ότι δεν μπορεί να ανακάμψει. Μα δεν μπορεί, μέχρι τώρα δεν μπορεί. Μέχρι τώρα έχουμε μπροστά μας δύο μήνες. Ωραία, στους δύο μήνες μπορεί να είναι. Εγώ δεν είπα να μην λέτε τι λέει η δημοσκόπηση. Και θα κάνετε την ανατροπή, είπε ο Βαδουλάκης. Ωραία, εσείς γιατί την κάνετε την ανατροπή. Πιστεύετε ότι αποκλείεται να γίνει η ανατροπή αυτή. Δεν είπα αποκλείεται. Δεν μπορεί να ανακάμψει λόγω με τα μέτρα που βλέπω εγώ τώρα. Φέρτε μπροστά να τη βλέπει και ο κ. Τσουκαλάς γιατί δεν διαβάζει. Βλέπω μια χαρά, βλέπω πολύ. 8 με 10 το Κομμουνιστικό Κόμμα, 2 με 4 ποιοι είναι αυτοί οι Σπαρτιάτες, 9 με 11 ο κύριος Βελόπουλος, βλέπετε εδώ έχει θέμα εδώ, έτσι έχει θέμα. 3 με 5 είναι η, ποιο είναι αυτό, η Νίκη, έχει παρακάτω, δεν μας έχει δώσει κάτι από άλλο ακόμα. Είναι ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε, τι είπατε. Άλλα 4-5 κόμματα μικρά πρέπει να έχει λόγο. Ναι, θα τη δώσει συνέχεια. Πάμε να δούμε την. Εδώ είναι ο Ελεύθερος Τύπος. 31,8 η Νέα Δημοκρατία. 14 ο ΣΥΡΙΖΑ, 0,1. 13 το ΠΑΣΟΚ. Και εδώ δεύτερος ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Τσουκαλά. Δεν σας βλέπω. 9,4 το Κομμουνιστικό Κόμμα. 10,3 τέταρτο κόμμα η Ελληνική Λύση. 3,5 η Νίκη. 3,3 οι Σπαρτιάτες. Εδώ έχω ένα ερώτημα. Θα σας το θέσω. 4 η Νέα Αριστερά και 4,2 είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου. Όπου στην ερώτηση που έγινε, να σας ενημερώσω για την κυρία Κωνσταντοπούλου, ποιος ωφελήθηκε, το άκουσα, το έλεγε στο Talk Radio σήμερα το πρωί ο Μαύρος, ο δημοσκόπος και πολιτικός αναλυτής. Του λένε ποιος κέρδισε, κάναν την ερώτηση, στη Βουλή από την ιστορία αυτή που έγινε, η Κωνσταντοπούλου κέρδισε. Γιατί ο κόσμος πάει σε λογικές, εξωθεσμικές, όχι, αντισυστημικές. Αντισυστημικές, να μην τις πω αντισυστημικές γιατί είναι λάθος. Αντισυστημικές. Και η κυρία Κωνσταντοπούλου κέρδισε το παιχνίδι. Κέρδισε περισσότερο από όλους τους υπόλοιπους. Βλέπουμε λοιπόν τώρα, κύριε Ρωμανέ, ότι είσαι σε αυτό το ποσοστό. Δεν ξέρω βέβαια τι θα βγάλει η κάλπη, έτσι, και τι αποχές θα έχουμε και τι θα γίνει κτλ. Αυτό σας λέει κάτι? Έχετε καταλάβει πόσα προβλήματα έχει ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή? Τι αντιμετωπίζει καθημερινά η ελληνική οικογένεια? Και αν δεν τα ξέρετε, θα σας τα δείξω εγώ. Πάμε στα προβλήματα. Πάμε. Έλα. Εδώ είμαστε. Ακρίβεια. 64%. 64% του ελληνικού λαού, κύριε Ρωμανέ, υποφέρει από αυτό το πράγμα που λέγεται ακρίβεια. Εγκληματικότητα, δημόσια ασφάλεια, 26%. Είναι μεγάλα ποσοστά αυτά. Είναι μεγάλα ποσοστά αυτά. Υγεία, 26%. Παιδεία, σχολεία, 19. Χαμηλή μισθή, συνθήκες εργασίας, 18. Ανεργία, 13. Προχωράμε. Η οικονομική ανάπτυξη της χώρας, 13%. Δικαιοσύνη, δικαστικό σύστημα, 12. Διαφάνεια, διαφθορά, 12. Πολιτική, εξωτερική πολιτική, ελληνοτουρκικά, 9. Προσφυγικό, μεταναστευτικό, 7. Κοινωνική πολιτική στήριξη ασθενέστερων, 6. Πάμε. Έχουμε άλλη. Οργάνωση κράτους 5%, υποκλοπές παρακολουθήσεις 5%, καταπάτηση δικαιωμάτων 3, φορολογικό σύστημα 3, συγκοινωνίες μεταφορές 3, ρήπανση περιβάλλοντος και κλιματική αλλαγή 2%, δημόσιο χρέος έλλειμμα 2, ρατσισμός ξενοφοβία 2, ασφαλιστικό σύστημα 1, λειτουργία δημοσίου γραφειοκρατία 1, δεν έχω γνώμη, δεν απαντώ κτλ. Και πάμε τώρα στους πολιτικούς αρχηγούς. Αυτό έχεις? Όχι, είναι, δεν είναι καταλληλότητα εδώ, έτσι, είναι δημοφιλία των πολιτικών αρχηγών, θετικές και αρνητικές γνώμες. Κυριάκος Μητσοτάκης 31%, Δημήτρης Κουτσούμπας 20%, Κωνσταντοπούλου 19%, Κυριάκος Βελόπουλος 17%, Νίκος Κωνσταντοπουλάκης 14%, Στέφανος Κασελάκης 12%, έχει πολλές αρνητικές 58%, Αλέξης Χαρίτσης 8%, Νάτσιος 6%,
Στίγκας 4 και αυτό το 53. Δείξε μας την πρώτη σελίδα. Είναι φοβερή αυτή η κάρτα, έτσι. Ε? Είναι φοβερή αυτή η κάρτα. Ναι. Και εξηγεί πάρα πολλά πράγματα. Κοίταξε, αντιδικές γνώμες ο Μητσοτάκης 48-58, Κασελάκης και ο Βελόπουλος. Και μετά είναι 43, πολύ λιγότερες ο Κουτσούμπας, εντάξει και τα λοιπά. Όχι, το ότι οι συστατικές γνώμες Ζωή Κωνσταντοπούλου, Κυριάκος Βελόπουλος είναι πάνω από τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον... Κέρδισε, σου λέω, στη Βουλή, Κωνσταντοπούλου. Πέρα από αυτό, το θέμα είναι ότι οι θετικές και αρνητικές γνώμες διαμορφώνονται. Εντάξει, δεν είναι καταλληλότητα αυτό. Όχι, όχι, αλλά η θετική γνώμη καθορίζει πάρα πολλά πράγματα. Ο Ανδρουλάκης έχει λιγότερες αρνητικές γνώμες και από τον κύριο Μητσοτάκη και από τον κύριο Κασελάκη. Μην πάμε τώρα να το διαβάσουμε ανάποδα. Είναι 48, ναι. Ωραία. Το θέμα είναι σε ρόλο μακροπρόθεσμα ποιο είναι αυτό. Ενεργητικά όμως. Δεν τον ενοχλεί κάποιο. Κύριε Τσουκαλά, ενεργητικά. Η θετική γνώμη είναι. Η θετική μετράει. Εγώ ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό είπα. Ναι, δεν πιάνεστε από ένα. Βλέπω. Το θέμα είναι όμως ότι εδώ πέρα λέτε για την ανατροπή. Λέτε ότι θα ανατρέψετε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και ο κύριο Ανδρουλάκη. Είναι κάτω από τον Κυριάκο Βελόπουλο και κάτω από τον Ζωή Κωνσταντοπούλου στις θετικές γνώμες. Όπως ο κύριος Κασελάκης. Μήπως υπάρχει θέμα ηγεσίας στα κόμματα, γι' αυτό και δεν μπορείτε να κονταροχτυπηθείτε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Για να ακούσω από τον κύριο Καραμέρο, λοιπόν, να δώσω πρώτο τον λόγο, μιας και τον έχω δει. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι πάντα ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο δημοσκοπήσεις, αλλά όπως επισημάνετε και εσείς, κύριε Χατζή, όχι, όχι, η συγκεκριμένη ερώτηση. Δεν σημαίνει ότι ο κύριος Κουτσούμπας θα είναι πρωθυπουργός, ας πούμε. Όχι, μα εξήγησα ότι πρόκειται για. Οι αρνητικές γνώμες, γιατί παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις όσοι είμαστε στην πολιτική, έχουμε ξεκινήσει αυτοδίκηση, έχουμε διαβάσει πολλές δημοσκοπήσεις, ιδιαίτερα τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά. Πολλές φορές δείχνουν ότι μια προσωπικότητα προκαλεί και εντάσεις. Δηλαδή, μια προσωπικότητα η οποία έχει ενδιαφέρον. Νομίζω σας είπα για την Κωνσταντοπούλου νωρίτερα. Δεν το είπα τυχαίως. Νομίζω ότι αυτό αποτυπώνεται και στο Στέφανο Κασελάκη, ο οποίος είναι μια νέα παρουσία στο πολιτικό. Έχει όμως πολύ μεγάλη. Και έχει και μια πολύ καλή τάση ο ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο διάστημα. Όχι, εγώ δεν είμαι ευχαριστημένος. Δεν μπαίνει στη λογική της διεκδίκησης της δεύτερης θέσης. Ο κύριος Κασελάκης όμως έχει μια μεγάλη προβολή στα μέσα ενημέρωσης. Κοιτάξτε, προβάλλεται όποιος έχει να πει ή να κάνει κάτι ενδιαφέρον. Και όποιος είναι κινητικός. Για να πούμε όπως είναι. Περισσότερο οργώνει... από όλους ναι. Στο πολιτικό σύστημα. Κάποιος που οργώνει την Ελλάδα και δεν κρύβεται, κύριε Ρουμανέ, προβάλλεται. Να κάνει. Αλλά δεν προβάλλεται. Πήγε στην Κρήτη, πήγε στα Χανιά, πήγε στο Ρέθμνο, πήγε στο Ηράκλειο, πήγε στη Γάβδο. Προβάλλεται με μια λογική. Πήγε στη Γάβδο και είδε τα παιδάκια που τους είχε υποσχεθεί Μητσοτάκης θα κάνουν σχολείο και δεν έχουν σχολείο. Όπως θέλει, είναι δικαίωμά του αντί να κατεβάζει ευρωψηφοδέλτιο. Ο πρωθυπουργός που βραβεύτηκε για το TikTok του. Δεν μπορεί να μιλάει για το TikTok. Ο πρωθυπουργός βραβεύτηκε για το TikTok. Άλλαξε παράλληλα την εθνική χώρα. Και ο πρωθυπουργός ζητάει αντιπρόσωπες τις οποίες δεν έχει δώσει κανείς από εσάς. Είναι γλυκό. Και γι' αυτό επειδή δεν έχετε αντιπροτάσεις. Επειδή δεν έχετε αντιπροτάσεις. Επειδή δεν έχετε αντιπροτάσεις. Γι' αυτό το λόγο πάτε να εργαλειοποιήσετε τον ανθρώπινο πόνο. Είναι αυτό που κάνετε από το 11. Μόνο αυτό ξέρετε. Έτσι πολιτεύεστε. Έτσι συνεχίζετε και σήμερα. Ακριβώς επειδή δεν έχετε αντιπροτάσεις. Πολύ ωραίο. Θέλετε να συνεχίσετε. Το σχολιασμό σας. Αν σας άρεσε ή όχι το κύριε Καραμέρο, θέλετε να συνεχίσετε το σχολιασμό σας. Θα προσπαθήσω, κύριε. Παρακαλώ. Θεωρώ, λοιπόν, εγώ θα σας δίνω τον λόγο μέχρι να ολοκληρώσετε, σας διακόπτουμε. Δεν έχω πρόβλημα. Ναι. Λέγω ότι είμαι ανθεκτικός. Ναι, το ξέρω, εντάξει. Θεωρώ λοιπόν ότι οι δημοσκοπήσεις έχουν ένα ενδιαφέρον. Εμείς δεν διαγωνιζόμαστε με το Πασόκ για την δεύτερη θέση. Θεωρούμε ότι με τις προτάσεις που καταθέτουμε στην οικονομία και στα μεγάλα προβλήματα των πολιτών, για την ακρίβεια, για την υγεία. Για την εγκληματικότητα, είχαμε 5 συγκεκριμένες προτάσεις για την αστυνομία, για παράδειγμα, με το θέμα της γυναικοκτονίας στους Αγίους Αναργύρους. Καλούμε τους πολίτες να μας εμπιστευτούν ως τη μεγάλη προοδευτική παράταξη με έναν νέο, πολύ δυναμικό, κινητικό αρχηγό και να κάνουμε την έκπληξη ως outsiders στις ευρωεκλογές. Πιστεύετε ότι. Δεν μπαίνουμε στη λογική να είμαστε δεύτερη, τρίτη με μια μονάδα. Εγώ θεωρώ όλες αυτές τις δημοσκοπήσεις ότι είναι ιστορίες του στατιστικού λάθους όταν έχουν 14% αποφάσεις τους. Ναι. Και όχι, παραπάνω. Ήταν με αναγωγή που δείξαμε. Αλλά το θέμα δηλαδή, είναι... θέλω να σας πω, θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξει η ρότα διακυβέρνηση της χώρας. Αυτή είμαστε 5 χρόνια με κυβέρνηση Μητσοτάκη. Υπάρχει κλίμα. Ούτε το 2013 φτάνει, ούτε το 2015 φτάνει, ούτε το 2012 φτάνει. Κλίμα λοιπόν, εδώ χρειάζεται ένα ρεύμα το οποίο θα δημιουργηθεί προοδευτικό. Σιγά-σιγά, προφανώς. Το οποίο. Κοιτάξτε, είναι ένα κρίσιμο σκαλοπάτι οι ευρωεκλογές. Είναι κρίσιμο σκαλοπάτι. Θεωρώ ότι θα υπάρχουν κόμματα που θα έχουν προβλήματα πολύ μεγάλα μετά τις ευρωεκλογές, αλλά που θα πάρουν ένα μήνυμα και μια εντολή από τον ελληνικό λαό. Το ΣΥΡΙΖΑ, ποιο είναι αυτό το σκαλοπάτι, τι ποσοστό είναι. Όχι, τι ποσοστό είναι. Οι ευρωεκλογές να συνεχίσουμε να έχουμε αυτή την τάση, να είμαστε όπως είμαστε τώρα πιστικοί, δυναμικοί, με καθαρές απόψεις, είτε πρόκειται για το οικογενειακό δίκαιο, είτε πρόκειται για τα πανεπιστήμια, μια σειρά ζητημάτων. Το ποσοστό που θα σα ικανοποιήσει μια παρενοδία. Το ποσοστό που θα σα ικανοποιήσει. Να είμαστε μία ψήφο πάνω από τη Νέα Δημοκρατία. Καλά, αυτό δεν θα γίνει μάλλον.
Δύο μήνες έχουμε, θα το δούμε. Πιστεύετε ότι μπορεί να εγώ γίνει. Εγώ δεν την έχω την κάρτα. Έχει μια δημοσκόπηση τη Άλκο, είναι για τον Α, κύριε Χατζή. 25,6 δίνει. Μισό λεπτάκι. Πιστεύετε ότι θα μπορεί να. 25,6 χωρίς την αναγωγή. Ναι. Και σας λέω εγώ, αν όχι, πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει αυτό. Αν είναι πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή. Αν είναι κάτω από 30. Κοιτάξτε. Αν είναι κάτω από 30 η Νέα Δημοκρατία ή κοντά στου 30, δηλαδή έχει χάσει 11 μονάδες μέσα σε, ένα, σε 11 μήνες. Αυτό είναι μια τώρα μπακάλικη λογική. Μπαίνουμε σε μια λογική μετά, μέχρι τις εθνικές εκλογές, κύριε Χατζή, με μια κυβέρνηση που ήδη φάνηκε ότι είναι σε αποδρομή από τις δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη στο Μοσχάτο, από τον τρόπο που μίλησε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Πόσο θα αντέξει, πιστεύετε, μια κυβέρνηση Μητσοτάκη σε αποδρομή μετά τις ευρωεκλογές? Να σας κάνω μια ερώτηση. Εγώ θεωρώ όχι πολύ. Να σας κάνω μια ερώτηση. Τον Μάιο του 19 γίνανε ευρωεκλογές πριν από τις εθνικές εκλογές και πήραν 33%. Και στις εθνικές πήραν 41, πόσο πήραν, δεν θυμάμαι. Ε, πόσο ήταν. Ναι, και 41. Λοιπόν, οι ευρωεκλογές. Μην τώρα λέμε και στον κόσμο πράγματα που δεν στέκονται. Δεν είναι άλλο πράγμα. Είναι χαλαρή ψήφος, κερδίζουν περισσότερο δεν τα είναι μικρά. Είναι καθόλου χαλαρή όμως η καθημερινότητα των πολιτών. Εσείς το λέτε. Και κυρίως ζητήματα. Κυρίως, α, όχι τα καθημερινότητα. Εγώ δεν είμαι της άποψης ότι έχουμε τη χειρότερη εποχή. Δεν τα λέω μαύρα. Εγώ σας είπα ότι εντάξει, η ανεργία είναι πεσμένη, όπως τη βρήκαμε εμείς 27% και τη μειώσαμε. Μειώθηκε και μετά, έχουν μπει κάποιες βάσεις, γίνεται προσπάθεια, αλλά προσέξτε τους τρεις δείκτες, γιατί η κρίσιμη κάρτα είναι αυτό, η ακρίβεια, η εγκληματικότητα και το ζήτημα της υγείας. Προσέξτε, λέτε, η κυβέρνηση Μητσοτάκη άφησε να αποδείξει. Γιατί δεν σας εμπιστεύονται όμως σε αυτά τα κρίσιμα που άφησε τα καρτέλ και εμείς, κύριε Παναγιωτόπουλε, έχουμε πέσει 5 φορές από την Ακρόπολη, σοβαρολογείτε. Αλλάξαμε αρχηγό. Ναι. Γίναν 2 διασπάσεις. Mm-hmm. Το ότι είμαστε 6 μήνες μετά με αυτή την ανωδική πορεία, κάτι βλέπει ο κόσμος και πιστεύεται. Ανωδική πορεία σχέση με τις εκλογές. Λέω λοιπόν. Εντάξει, αφήστε λοιπόν. Άλλο να είσαι από το 41 και να είσαι στο 29, και άλλο να ήσουν στο 9 πριν λίγο καιρό και να είσαι στο 16 και να ανεβαίνεις. Ξέρει ο κόσμος τις τάσεις. Πού βλέπετε την ανωδική πορεία? Τις τάσεις λέω. Τις τάσεις. Εσείς λοιπόν αφήσατε τα καρτέλ, κύριε Ρωμανέ. Αφήσατε τα καρτέλ να αγοράσετε το σούπερ μάρκετ. Βγαίνουν υπουργός ανάπτυξης. Τα καρτέλ δεν έχουν ξαναφάει. Διαφήμιζε το αρνάκι. Φήμιζε το αρνάκι να πάνε σε σούπερ μάρκετ συγκεκριμένο. Δώσατε την υγεία στους ιδιώτες. Αφήσατε το έγκλημα να αλωνίζει. Έχουμε απάντηση από τον κύριο Πυρακάκη για τη Γάβδο. Να πούμε και τι έγινε στη Γάβδο όμως. Αν θέλετε. Να ακούσουμε τον υπουργό σε έναν τον Ελβίσκο. Τι έγινε όμως για να απαντήσει, να το πω. Επειδή πήγε ο κύριος Κασελάκης χθες. Τα ζητήματα παιδείας είναι πολύ σοβαρά για να αποτελούν αντικείμενο προεκλογικού λαϊκισμού στα social media του αρχηγού της Χρηματικής Αντιπολίτευσης. Γι' αυτό και απαιτούν υπευθυνότητα αντί για πυροτεχνήματα. Ο κύριος Κασελάκης, συνεχίζει ο κύριος Πυρακάκης, έχουμε μπλέξει το Άκης όλοι, δεν υπάρχει κανένας Πελοποννήσιος, παραβιάζει ανοιχτές θύρες. Το Σεπτέμβριο του 2024. Οι μαθητές των πλέον απομακρυσμένων περιοχών της χώρας, ορεινών και νησιωτικών, θα μπορούν να έχουν. Θα. Έχουν προφανώς από το Σεπτέμβριο του 24, λέει. Τώρα, σε λίγους μήνες. Θα. Ναι. Εδώ πήγε ο Μητσοτάκης πέρσι. Αλλά, κύριε Κέλλα, του έλεγε θα έχετε δασκάλους. Πήγε λοιπόν ο κύριος να πω τι έγινε όμως. Απαντάτε κάτι που δεν ξέρουμε τι έχει πει ο Κασελάκης. Να διαβάσω. Σας παρακαλώ τώρα. Θα πείτε και τι είπε ο κύριος Κασελάκης, είμαι σίγουρος. Θα προχωρήσουν, λέει, στην ίδια διδασκαλία από την επίβλεση γυμνασίου της Παλαιοχώρας, Κρήτης κτλ. Εκπαιδευτική του σχολή. Η λίστα θα εφαρμοστεί από τον προσεχή Σεπτέμβριο. Αποσκοπεί. Ωστόσο όμως, η λίστα δεν υπάρχει σήμερα. Όχι, γιατί αυτό, όχι 2 λεπτά. Όχι, κανένα το διαβάσατε. Λεπτό. Σήμερα το έχει καθηγητές σχολείο. Σήμερα, έχει. Σήμερα, σήμερα, υπάρχει η σήμερα υπάρχει η μεταβατική λύση που ήρθε σε συνεννόηση το Υπουργείο δεν υπάρχει, με τους γονείς. Και αυτή τη στιγμή καλύφθηκαν για να μην χαθεί η χρονιά, γιατί αυτός ήταν ο πρώτος. Υπάρχει καθηγητής εκεί, κύριε δάσκαλος? Είναι... Υπάρχει. Όχι. Τελεία, είναι η μεταβατική, είναι η μεταβατική λύση. Εντάξει, για να πάμε σε αυτό που υποσχέθηκε ο πρωθυπουργός. Έχω πήξει μεταβατικές λύσεις. Κύριε Χατζή. Μεταβατική λύση. Έχει το σχολείο δάσκαλο. Έχει καθηγητή. Όχι. Δεν υπάρχει σχολείο. Έγινε το σχολείο που του είχατε τάξει. Και τι τάξαμε. Και το λέτε δημόσια, δεν υπάρχει σχολείο. Δεν υπάρχει σχολείο. Άξαμε ψηφιακό σχολείο. Δεν υπάρχει σχολείο. Αυτό το οποίο, 2024. Αυτό το οποίο είπε ο Πρωθυπουργός είναι ότι αυτά τα δύο παιδιά θα έχουν ψηφιακό σχολείο όπως και σε πολλές άλλες ακριτικές περιοχές. Υπάρχει σχολείο. Και αυτό μπαίνει σε εφαρμογή. Και αυτό μπαίνει σε εφαρμογή από τον επόμενο Σεπτέμβριο. Και μέχρι τον επόμενο Σεπτέμβριο υπάρχει αυτή η μεταβατική λύση την οποία σας είπα. Δύο παιδιά είναι. Και απέναντι σε αυτό, το οποίο δέχομαι και την κριτική και δέχομαι τα πάντα. Δεν κριτική. Όχι, το δέχομαι. Και αυτή είναι η δουλειά μας. Να αντιμετωπίσουμε. Αλλά, επιτρέψτε μου. Τόση ώρα άκουγα. Πάει το πώς. Απέναντι λοιπόν σε αυτό και στην προσπάθεια που έχει γύρει σε πάρα πολλές περιπτώσεις στην διακατεύθυνση,
Τι έχουμε? Έχουμε μια αντιπολίτευση που το μόνο που την ενδιαφέρει είναι πώς θα αξιοποιήσει, πώς θα εργαλειοποιήσει την κάθε τέτοια περίπτωση, χωρίς όμως να την προτείνει. Πάμε στο θέμα της δημόσιας ασφάλειας. Όχι, να μην είναι λίγο σκάφο, συγγνώμη. Πάμε λίγο λίγο. Πήγε ο κύριος Κασελάκης. Πρέπει να πούμε τι. Να το πει ο άνθρωπος. Να το πει. Ο κύριος Κασελάκης που έλεγα, γιατί έχει αυτό το πρόβλημα. Ο κύριος Κασελάκης πήγε και ανέβαζε βίντεο. Βίντεο ανέβαζε. Πήγε και μίλησε με. Η λύση του στα προβλήματα είναι το πώς θα ανεβάσει. Πήγε στη Γάβδο και με καλά καλά. Πώς θα την προτείνει λύση. Και μίλησε με την κυρία. Αυτή είναι η διαφορά μας. Πήγε ο κύριος Κασελάκης στη Γάβδο γιατί είναι στην Κρήτη όλες αυτές τις μέρες. Μίλησε με την κυρία Έφη Γεωργακά, που είναι η μητέρα του 14χρονου Νικόλα και της 13χρονης Κέλλης. Τα δύο παιδάκια. Ο κύριος Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, είχε υποσχεθεί έστω μέσω τηλεκπαίδευση τηλεκπαίδευση. Αυτό δεν το έκανε. Σχολείο που σας είπα. Δεν το έκανε με ιδιώτες εκπαιδευτικούς ή πορεύονται τα παιδιά. Μα έχει είτε ψέματα. Ο δηλαδή, αυτό ο Κασελάκης που είσαι πάνω στο ψέμα του Μητσοτάκη. Γιατί είναι ψέμα κάτι το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε φάση υλοποίηση? Γιατί είναι ψέμα. Ποια φάση υλοποίηση? Αυτό ψέμα. Σεπτέμβριο θα το κάνετε. Γιατί εσείς, είναι ψέμα. Εσείς, το δικό γιατί μου και το δικό σας παιδί. Κάτι το οποίο δεν γίνεται. Κάτι το οποίο δεν γίνεται με το πάτημα ενός κουμπιού. Το δικό μας παιδί. Τα παιδιά αυτά λοιπόν καλύφθηκαν για αυτή τη χρονιά προκειμένου ακριβώς να υλοποιηθεί αυτό που. Που υποσχέθηκε ο κύριος Μητσοτάκης. Μιλάτε εσείς για υποσχέσεις που υποσχεθήκατε τα πάντα και κάνατε ακριβώς αντίθετα και μας κουνάτε εμάς το δάχτυλο που κάθε μέρα δίνουμε μάχη με τέτοια προβλήματα. Κάθε μέρα δίνουμε μάχη με τέτοια προβλήματα. Δεκάδες χιλιάδες προσλήψεις έχουν γίνει στην παιδεία. 30.000 προσλήψεις έχουν γίνει στην παιδεία. Δεκάδες χιλιάδες στην υγεία. Τελείωσε το παραμύθι. Ταμείο ανάκαμψης που φέραμε στη χώρα όταν εμείς μας λέγατε ότι θα το πετύχουμε ποτέ. Ποτέ δεν θα το πετύχουμε, λέγατε. Σαν τώρα το θυμάμαι στα πάνελ. Το μόνο που κάνουν είναι να κάνουν επίθεση στη χώρα με κάθε ευκαιρία. Θα μας κουνήσει το δάχτυλο. Θα φωνάξω για τη Γάβδο. Γιατί το μόνο που κάνετε είναι λαϊκίζετε. Μία πρόταση δεν έχετε κάνει. Μία πρόταση, αντιπρόταση. Αντιπρόταση ξέρετε τι σημαίνει. Αντιπρόταση ξέρετε τι σημαίνει. Αντιπρόταση σημαίνει αυτό που κάνεις είναι λάθος και προτείνω το βήτα. Σας κάνει στριμωγμένη να φωνάζει. Δεν φταίνε τα παιδάκια στη Γάβδο. Αντί να εργαλειοποιείτε τα πάντα. Που είπε ψέματα Μητσοτάκης. Προφανώς δεν φταίνε τα παιδάκια στη Γάβδο. Δεν φταίνε η αστυνομική. Ούτε για τη δική σας εργαλειοποίηση. Δεν φταίει η κοπέλα που τους σκοτώσε έξω από το αστυνομικό τμήμα. Που εσείς είχατε στο μυαλό σας κόλλημα να πάρετε να κάνετε πανεπιστημιακή αστυνομία και τους άλλους με τα γαλάζια και με τα ροζ και με τα μοζμπουζάκια. Αυτό τώρα δεν είναι χειρότερο. Δεν φταίνε οι πολίτες που πάνε στο σούπερ μα καθόλου. Εσείς που πάνε στα σούπερ μάρκετ. Μία δομή. Και εσείς που δεν είχατε ούτε ένα γραφείο. Πλάτη στο φαντ που αγόρασε που δεν ένα είχατε εκπαιδεύσει κανέναν στο κάνατε πλάτη στα φαντ και στους ολιγάρχες. Αυτό που έχουμε εκπαιδεύσει 17.000 αστυνομικούς για αυτή τη δουλειά. Που έχουμε κάνει τα γραφεία εγκληματικότητας ενδοικαγενειακής βίας μέσα. Ακούστε να σας πω, γιατί εμείς δεν μένουμε στις προτάσεις. Που έχουμε κάνει το panic button. Το panic button το έκανε αυτή η κυβέρνηση, κύριε Καραμέρο. Είναι άλλο λοιπόν να αποδέχεις ότι υπάρχουν προβλήματα και είναι άλλο να τα μηδενίζεις όλα. Εσείς μια ζωή τα μηδενίζετε όλα. Και βλέπετε ότι δεν έχετε απόκριση αυτό. Σας έχει πει ο Γκρίνμπεργκ να φωνάζετε. Θα πείτε στον Γκρίνμπεργκ ότι είδα τον Καραμέρο και φωνάζει πιο πολύ. Και λέω λοιπόν, το 19 αφήσαμε το προεδρικό διάταγμα 37. Σας ψεύδι σας ακούτε τα αντιπιχειρήματα και το οποίο έδινε τη δυνατότητα να φτιαχτούν τμήματα ενδοκονιακής βίας σε κάθε περιφερειακή ενότητα. Εσείς τα κάνατε 18. Υπήρχε κανένα, ιδρύσατε 4. Τα παρουσιάσατε επικοινωνιακά με τον Γκρίνμπεργκ. Υπήρχε 10 φορές και δεν λειτουργεί. Υπήρχαν οι χιλιάδες περιπτώσεις που σώθηκαν από αυτές τις εφαρμογές. Στο τμήμα η κοπέλα. Από αυτές τις πολιτικές σώθηκαν χιλιάδες συνάνθρωποι. Και πάει ο Χρυσοχοΐδης και λέει: κάνετε τα πρωτόκολλα. Έχετε το δεν μπορείτε να τα μηδενίζετε. Ότι γίνονται λάθη. Ότι έχει παθογένεια στο κράτος. Το ότι υπάρχει ο φαντρεφισμός 40 χρόνια σε αυτό το κράτος. Δεν μπορεί να μηδενίζει τη δουλειά που έχει γίνει 5 χρόνια. Γιατί έφυγε ο Χρυσοχοΐδης. Γιατί το μόνο που καταφέρετε, ξέρετε τι είναι. Και φαίνεται στη δημοσκοπία. Γιατί έφυγε ο Χρυσοχοΐδης. Είναι σπόνσορες του Βελόπουλου και τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Γιατί έφυγε ο Χρυσοχοΐδης από υπουργό δημόσια τάξη. Γιατί δεν έχετε αντιπροτάσει. Τώρα μην το κάνουμε παρατράγουδο. Δεν το κάνουμε. Δεν ξέρω τι το κάνουμε. Σα ρωτάω. Σα μιλάω συγκεκριμένα. Σπόνσορες του Βελόπουλου που υπόσχεται 3.000 σύνταξη και τη ζωή Κωνσταντοπούλου που ξέρει να εργαλειοποιεί καλύτερα από εσάς τον ανθρώπινο πόνο. Γιατί όταν ποντάρει στην εργαλειοποίηση του ανθρώπινου πόνου, τελικά κερδίζει αυτό που την εργαλειοποιεί καλύτερα. Και η ζωή Κωνσταντοπούλου το κάνει καλύτερα από εσάς. Θα το κάνει καλύτερα από εσάς. Εμείς ούτε πανό βάλαμε για το μάτι, ούτε την εργαλειοποίηση αυτή, ούτε θεωρίε συνωμοσία κάναμε ούτε τίποτα. Ξέρετε τι σα είπαμε στο μάτι? Για το σοου που κάνετε το χιδαίο εκείνο το βράδυ, είπαμε την προηγούμενη. Τίποτα άλλο.
Ούτε ζητήσαμε να κατηγορηθεί κανείς για ανθρωποκτονία. Να είστε έρμος. Κύριε Χαραμέρο, όταν δεν ξέρετε να απαντάτε, πολιτικά μπορείτε να κάνετε προσωπικές επιθέσεις. Λοιπόν, εγώ είπα συγκεκριμένα. Πέντε χρόνια πάνω στο βούτυρο ήταν πολλά. Είναι για να ακουστώ απέναντι στο λαϊκισμό σας. Πέντε χρόνια ήταν πολλά. Γιατί αν δεν είχα αυτό το τόνο, δεν ακουγόταν τίποτα. Κύριε Ρωμανέ, παρακαλώ. Είχα το λόγο, δεν πρόλαβα. Ναι, εντάξει, θα μιλήσετε. Μισή ώρα μιλάτε. Πάντω οι δημοσκοπήσει. Εγώ δεν είμαι ικανοποιημένο, σωστό, κύριε. Δεν σα λέω ότι θα κυβερνήσετε. Σα είπα ότι θα κυβερνήσουμε αύριο. Ή σα είπα ότι είμαι ευχαριστημένο. Διότι διαγωνίζομαι μια ψήφο εδώ, μια ψήφο εκεί, να μην έρθω τρίτο, να έρθω δεύτερο. Θα πάω σε. Μένα με ενδιαφέρει η μεγάλη προοδευτική παράταξη να αλλάξει κατεύθυνση για την κατρακύλα του κόσμου. Ότι το τελευταίο διάστημα έχουν γίνει 40.000 Έλληνε. 10 επιχειρήσει μεγάλε και 10 οικογένειε. Για την εγκληματικότητα ανηλίκων. 40.000 έλεγχοι έχουν γίνει. Έχουν γίνει 1.418 προσαγωγέ. Πάμε τώρα σε διαφημίσει και θα γυρίσουμε. 1.418 προσαγωγέ. Κόσμο τελικά. Λέω πάω για διαφημίσεις. Εσείς ξέρετε τι εννοώ. Α, τελικά τώρα είναι κακή η αστυνομία. Όχι, ψυχολόγους. Να βάλετε ψυχολόγους στα σχολεία και στα αστυνομία. Δεν θέλετε, είναι καλή η αστυνομία. Θέλουμε δημοκρατική αστυνομία. Πρέπει να κάνει τη δουλειά της αστυνομία ή όχι. Πρέπει να είναι θεατής ή πρέπει να παρεμβαίνει. Όχι να στέλνετε έξι περιπολικά στο φουκιό. Πρέπει να είναι θεατής ή πρέπει να παρεμβαίνει. Για απαντήστε στον κόσμο. Ξέρω λοιπόν, αφού λοιπόν θέλετε να κάνετε αντιπροτάσεις, αστυνομικού στον Υπουργό Δημοσίας Τάξης και ένα περιπολικό σε όλη την Ανατολική Αττική. Επειδή εμείς επί των ημερών μας φύγανε από τα πρόσωπα η φύλαξη και πήγε στους δρόμους πίσω. Ένα Υπουργό της Νέας Δημοκρατίας και περνάει ο Μπάιντεν. Στην Ανατολική Αττική. Λοιπόν, να πάω τώρα στον Κώσταντο Τζουκαλά που για ένα περίεργο τρόπο σιώπησε αυτό το διάστημα. Σιώπησε, αλλά έβλεπα μια κοκορομαχία και δεν ήθελα να μπω μέσα στην κοκορομαχία. Δεν το λέω με την όχι, έννοια. Όχι, να, να μην το λέτε. Δεν το λέω με την έννοια, αλλά το λέω με την καλή έννοια. Μια πολύ ψηλή ένταση. Δεν ένιωσα την ανάγκη να μπω εκεί. Περίμενα καρτερικά να μου δώσετε. Επειδή καρτερικά περιμένατε. Εντάξει. Διέκοπτα γι' αυτό. Ωραία, για να σα ακούσω καρτερικά τι έχετε να μα πείτε. Και εγώ καρτερικά ακούω, μην νομίζετε. Ορίστε. Πρώτα απ' όλα, οι δημοσκοπήσεις φαίνεται μια διαφορά δευτέρου-τρίτου κόμματος, η οποία είναι στα όρια του αστικού λάθους. Δηλαδή, στη μία δημοσκόπηση είναι 14-12, αλλά το ένα ανώτερο με το άλλο κατώτερο είναι στο 12%. Στην άλλη δημοσκόπηση η διαφορά είναι μια μονάδα. Και με το Βελόπουλο. Η Νέα Δημοκρατία έχει μια πτώση, η οποία είναι σημαντική σε σχέση με το ποσοστό της. Το Πασόκ καταγράφει. Είστε και με το Βελόπουλο κοντά, μην το ξεχνάτε. Το Πασόκ σε όλα τα γκάλωπ, λοιπόν, καταγράφει μια αύξηση σε σχέση με το ποσοστό των εθνικών εκλογών. Όχι, νέα... και των ευρωεκλογών το διπλάσιο. Προφανώς. Ενώ και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία παρουσιάζουν μία πτώση. Μάλιστα. Ο ΣΥΡΙΖΑ που παρουσιάζει πτώση. Είπα 17,8 και τώρα παράγει 14. Ούτε σχέση με πέρσι. Ναι, αυτό. Νομίζω η τάση. Πρόσφατα σε εθνικές εκλογές. Καλύτερη. Δεν είναι για να πανηγυρίσουμε. Στι ευρωεκλογές είχε πάρει 23 ο ΣΥΡΙΖΑ, είχε πάρει 17. Έλα. Εγώ λοιπόν τι λέω εδώ πέρα. Πρώτα απ' όλα η μεγάλη διαφορά για το λέγανε πριν του κυρίου Κασελάκη με τον κύριο Μητσοτάκη δεν είναι προφανώς ποιος είναι καλύτερος στο TikTok. Εγώ πιστεύω ότι είναι καλύτερος ο κύριος Κασελάκης στο TikTok. Ωραία. Άθελε την προσωπική μου γνώμη, αλλά δεν είναι προφανώς αυτό που αφορά. Να σας πω κάτι, με συγχωρείτε. Παρατηρώ τον κύριο Κασελάκη που λέει το αφήγημα για τα Τέμπη, ας πούμε, για παράδειγμα, δικαιοσύνη, συγκάλυψη. Και λένε και τα άλλα αφηγήματα για τα υπόλοιπα ζητήματα, τις παρακολουθήσεις, ας πούμε, οι παρακολουθήσεις παρακράτος. Είναι δύο ζευγάρια, ας πούμε, λέξεων, τα οποία χρησιμοποιούνται πάρα πολύ κατά κόρο. Ο κύριος Κασελάκης το λέει χαριτωμένα για έναν τρόπο που μπορεί να τα ακούσεις. Και βγαίνει ο δικός σας αρχηγός με κάτι μούτρα μέχρι το πάτωμα. Γιατί ρε παιδί μου, αυτή η μιζέρια. Δεν νομίζω ότι η κοινωνία πρέπει να κρίνει το ύφος. Όχι, έχει σημασία. Είπατε, σας αρέσει ο Κασελάκης, γι' αυτό το είπα. Εγώ θεωρώ σας αρέσει είναι, γιατί είναι πιο χαριτωμένος. Δεν είναι το TikTok το κριτήριο για να επιλέξει ο κόσμος. Είναι η σύγχρονη εποχή. Τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε. Και εγώ βάζω σε αυτό. Προφανώς, εγώ πιστεύω στο πρωτίο της πολιτικής και όχι στο lifestyle. Ήθελα να πω κάτι. Τον κύριο Μητσοτάκη όμως ξέρουμε την πολιτική του. Αυτή είναι μεγάλη διαφορά. Έχει μια πολιτική την οποία τη βιώνει ο κόσμος. Και τη δική σας την ξέρουμε. Είναι, είναι η ακρίβεια, είναι ότι έχουμε πληθωρισμό τροφίμων 7,7% ενώ η υπόλοιπη Ευρώπη έχει 4,5%. Ναι. Είναι ότι δεν έχουμε συλλογικές συμβάσεις εργασίας ενώ η υπόλοιπη Ευρώπη έχει συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Είναι ότι έχουμε 6.000 πληστηριασμούς το χρόνο ενώ δεν έχουμε προστασία πρώτης κατοικίας. Είναι ότι δεν έχουμε εργαλεία να ρυθμίσουν οι μικρομεσαίοι σε 120 δόσεις στις οφειλές τους, ότι δεν έχουν οι μικρομεσαίοι πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό, ότι δεν έχουμε ασφάλεια και είδαμε το πρωτοφανές, την πιο παραστατική εικόνα κατάρρευσης του επιτελικού κράτους, να σκοτώνεται μια γυναίκα, να δολοφονείται έξω από ένα αστυνομικό τμήμα, ενώ έχει πάει να καταγγείλει τον κίνδυνο τον οποίο έχει από κάποιον, ο οποίος την περιμένει απέσω και την δολοφονεί. Αυτή είναι μια
κατά τη γνώμη μου, τραγική. Ξέρετε που είναι το λάθος του κράτους εδώ, το λέω και στους τρεις σας. Πού είναι, ξέρετε, σε αυτή την περίπτωση. Να πάτε να ψάξετε ποια είναι η νομοθεσία για αυτούς που μπαίνουν στα περιπολικά. Και να πάτε να τα αλλάξετε στη Βουλή, εσείς που είστε βουλευτές, κύριε Καραμέρο, γιατί αυτό είναι ντροπή. Κύριε, για να ολοκληρώσω. Είναι ντροπή αυτό. Επειδή απευθύνεται σε όλους. Είναι ένας νόμος που είναι δεκαετίας 50-60. Αλλά μισό λεπτό. Δεν πρέπει να αλλάξει. Πολλά πρέπει να αλλάξουν. Συγγνώμη, δεν πρέπει να αλλάξει. Είναι δυνατόν να περιορίσει. Δεν λογίσουμε με αυτόν τον τρόπο. Δεν του κάνω την απάθεια. Δεν είπα αυτό. Κινδυνεύει ένας άνθρωπος. Δεν είπα αυτό και μην μου λέτε. Δεν είπα αυτό. Το έκανε ο κύριος Μητσοτάκης. Τόλμησε στην ομιλία του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας να βάλει στην ίδια φράση τη λέξη περιπολικό και τη λέξη ταξί. Όχι, όχι. Θεωρώ απαράδεκτο. Ναι, εγώ λέω όμως ότι υπάρχουν θέματα που μπορούν να αλλάξουν. Και εσείς θα μπορούσατε να το έχετε αλλάξει και η παρουσία κυβέρνηση θα μπορούσε. Είναι ένα πράγμα το οποίο, ας πούμε, το περνάνε έτσι. Αλλά δεν λέει κανένας νόμος, μην πάρεις αυτό που κινδυνεύει με το περιπολικό τώρα. Περιπολικό υπήρχε απ' έξω. Αυτό δείχνει ποτέ, το δείχνει, ναι, το βίντεο. Εντάξει, για συνεχίστε, εντάξει. Λοιπόν, ναι, θες κάτι, τον κύριο εδώ όμως λοιπόν. Την πολιτική λοιπόν του κυρίου Μητσοτάκη την ξέρουμε. Ο κύριος Κασελάκη δεν την ξέρουμε γιατί δεν τοποθετείται πολιτικά. Εδώ λοιπόν πρέπει να δούμε το εξής. Και τη δική σας την ξέρουμε. Υπάρχει και το κύριο Καραμέρο. Κυρία, συγγνώμη, και τη δική σας την ξέρουμε. Εμείς λέμε. 21 χρόνια κυβερνήσατε με αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Λύσατε το δημογραφικό. Δεν τοποθετείται πολιτικά, κύριε Κασελάκη. Συγγνώμη. Δεν παρουσίαζε πρόγραμμα για την οικονομία. Δεν μιλάει για την ασφάλεια. Για την οικονομία, εγώ αυτό που λέω. Δεν μιλάτε για το πρόγραμμά μα για την Ευρώπη και τι προεκλογέ. Ο κ. Κασελάκη. Σε δύο πολύ μεγάλε εκδηλώσει. Σε δύο ώρε ομιλίε. Για την οικονομία είπε. Να γράφει εδώ στο κούτελο, είμαι πολιτικό. Είπε. Για τη φορολογία ήταν με το. Το ξέρετε, γιατί το 30% μισή φορολογία. Δεν είναι με το μάτι. Είναι 10 κλίμακε για του μισθωτού, 2 για τι επιχειρήσει. Εγώ συμφωνώ ότι εμεί θα παρακολουθούμε το θέμα των μισθών, να το δούμε. Όχι, δεν έχει πολιτικό περιεχόμενο, μην κάνετε το ψωτάκι τώρα. Εγώ τον βλέπω να περιοδεύει τη χώρα. Να μην περιοδεύει. Να κλεισμένο σε ένα γραφείο να είναι. Κλεισμένο σε ένα γραφείο να είναι. Αρχηγό αξιωματική αντιπολίτευση. Θα αφήσουμε ολοκληρώσει γιατί προηγουμένω τον αδικήσαμε. Ένα μέρο ο οποίο ξέρει πώ τον σέβομαι και τον εκτιμώ. Εγώ σα σέβομαι. Όλοι σέβεται και εκτιμάται τον άλλον, αλλά γίνεται τη κακομοίρα εδώ. Με σεβασμό γίνεται. Μιλάω σε ύπεδο. Έχουμε μια ένταση με τον κύριο Ρωμανό. Επίπεδο, επίπεδο. Είμαστε ζωντανοί άνθρωποι. Σταμένο προσπάθησα να είμαι πολύ ευγενικό. Προχωρήστε. Λοιπόν, για να υπάρχει λοιπόν, γιατί το είπε ο κ. Καραμέρος, προδημοκρατική παράταξη και προοδευτική παράταξη, πέραν του να έχει ένα κόμμα δημοκράτες, αριστερούς και του αριστερούς αγωνιστές, πρέπει να έχει και του αριστερή προοδευτική ηγεσία. Και σήμερα τέτοια ηγεσία έχει μόνο το Πασόκ. Ο κ. Κασελάκης ούτε αριστερός είναι, ούτε και του αριστερός είναι, δεν έχει καμία σχέση με τον χώρο αυτόν, ούτε τοποθετείται στα αισθήματα. Δεν τίνεται μοντερνά. Είπα εγώ αυτό. Όχι, επειδή αυτά που λέει δεν έχουν σχέση για με αυτό. Πείτε μου ένα που λέει που δεν είναι προοδευτικό. Ένα, πείτε μου. Αντί και συλλογικές συμβάσεις εργασίας να πούμε στο κόψι. Πείτε μου ένα, κάνετε λάθος. Πότε το πάθει το πράγμα. Τι σημαίνει προοδευτικό. Το είπε στο ΣΕΒ. Δεν είδατε το πρόγραμμα για την οικονομία και την φορολογία που παρουσιάσαμε, κύριε Τσουκαλά. Εσείς θέλετε να φοράει ένα σε ύψιλο καπέλο, να έχει χιλιά σακάκι και γραβάτα για να είναι προοδευτικός. Δεν έλεγε πόσο περήφανος είναι που τον έκανε προοδευτικό μέτρο. Υπάρχει κανένα προοδευτικό μέτρο για να το καταλάβω. Υπάρχει το να λες πράγματα τα οποία θέτουν το κοινωνικό ζήτημα στο επίκεντρο. Το κοινωνικό ζήτημα ποιος το θέτει περισσότερο από ότι ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ. Σε ποιο θέμα, για παράδειγμα. Στο θέμα, για παράδειγμα. Η μισή για τα δικαιώματα, για τα δικαιώματα στο γάμο, η μισή ψηφίσανε θέμα, μαζί με την νίκη. Στο θέμα τη μαζί με την νίκη για τα δικαιώματα. Η λέει ότι άφησε τον ανθρώπινο μισθό 20% σε δύο χρόνια και έχει αυξηθεί από τα τρόφιμα 32%. Ωραία, αυτό δεν το λέω. Η κυβέρνηση επιλέγει να μην επαναφέρει συλλογικέ συμβάσει. Η κυβέρνηση επιλέγει να μην έχουμε προστασία πρώτη κατοικία, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ακούω να λέγει αυτά και ο Κασελάκη. Δεν ακούτε γιατί δεν προλαβαίνετε προφανώς. Κάθε μέρα αυτά λέει. Αυτό είναι μεγάλη επιτυχία του κυρίου Μητσοτάκη. Και αυτό είναι. Εδώ έχει δώσει σε ένα δωμάτιο και τσακώνονται. Όχι, δεν τσακωνόμαστε. Αυτή είναι υπεραπλούστευση. Και δεν σα ταιριάζει γιατί είστε καλό δημοσιογράφο. Να σα πω κάτι. Ο προοδευτικό χώρο λέτε προοδευτικό χώρο, προοδευτικό χώρο και δεν μπορεί να συνοηθείτε σε πέντε πράγματα. Συζητάμε, σε εκλογέ πάμε. Τι να συζητάμε, αλλά με λουκουμπόσκονη. Αν δηλαδή υπάρχει σκοπιμότητα από πίσω. Τη σκοπιμότητα, συγγνώμη. Υπάρχει το πώ θα πάμε ένα πρώτο, δεύτερο. Δηλαδή δεν σα απασχολούν τα προβλήματα του κόσμου. Δεν πρέπει να παρουσιάσετε ένα σχέδιο. Ακούω τώρα ζαλίζομαι λιγάκι. Εμείς απασχολούμε τον κύριο Τσουκαλά. Εγώ ακούω συνέχεια. Ποια δύναμη είναι εκεί. Προοδευτικό μέτρο ένα. Προοδευτικό αρχηγό. Αυτό πρέπει να αξιολογήσει ο πολίτης. Ακούω. Είναι ποιο μπορεί να νικήσει.
Όχι ποιος μπορεί απλά να κινήσει. Είστε άνθρωπος της αγοράς και στην κοινωνία. Λύνατε προβλήματα και συνεχίζετε να λύνετε προβλήματα. Τα θέματα αυτά εργαζομένων. Προσπαθώ να αναδείξω. Λοιπόν, ακούει λοιπόν ο ελληνικός λαός. Τα ξέρει αυτά. Εντάξει, τα ξέρει, αυτό λέω. Τώρα, ακούει ο ελληνικός λαός λοιπόν την ώρα που η κυβέρνηση τα έχει κάνει μαντάρα σε πολλά θέματα. Να επανέλθει το ΕΚΑΣ. Και ακούω, η κυβέρνηση όχι, έλεγε, έλεγε ότι ακούει ο προοδευτικός αρχηγός. Και εμείς λέμε να επανέλθει το ΕΚΑΣ. Το 16. Εμείς λέμε να καταργηθεί η προσωπική διαφορά. Κρίσιμα αυτά. Εμείς λέμε να καταργηθεί η σφορά ελληνικής δεξιούχων. Γιατί οι προτάσεις σας όμως όταν γίνεται η σύγκριση ανάμεσα στον Πρωθυπουργό και στους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης, σε είναι... όλα κερδίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στους τομείς που δεν τα έχει πάει καλά. Δηλαδή στο θέμα της οικονομίας, ποιον εμπιστεύεστε, Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο θέμα της εξωτερικής πολιτικής, ποιον εμπιστεύεστε, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Γιατί έχουμε φτάσει. Αυτή είναι η αλήθεια προφανώς. Κόσμος. Γιατί η κοινή γνώμη μπορεί αυτό να την ενδιαφέρει. Γιατί έχουμε φτάσει, ναι. Όποτε μιλάμε, το βασικό που λέμε αντί να λέμε ποιες είναι οι πολιτικές προτάσεις είναι να σχολιάζουμε τη δημοσκόπηση, για παράδειγμα. Όχι, να σχολιάζει το ένα στη θέση του άλλου. Αυτό για να γίνεται πρέπει να κάνετε χώρο προγραμματικά. Συζητήσουμε πολιτικά. Κύριε Τσουκαλά, εδώ, εγώ κύριε το Τσουκαλά. Λέω με μια εμπειρία που έχω τελευταίες 15 μέρες που βγαίνω ως πολιτικό πρόσωπο. Δεν το περίμενα. Γιατί κυρίως ασχολούμαι με τα θέματα τα κοινωνικά. Όποτε πηγαίνω, οι μία ερωτήσει είναι τι γίνεται στις δημοσκοπήσεις. Αυτό μας ενδιαφέρει μόνο. Δεν μας ενδιαφέρει να τοποθετηθούμε ναι. Προγραμματικά τι μήπως όμως οι προτάσεις για την ακρίβεια, που καταθέτετε, τι λέμε για τις σχέσεις, τι λέμε για μια κυβέρνηση η οποία μείωσε το κόστος των υπερορειών, η οποία αύξησε το χρόνο απασχόλησης με μείωση μισθών. Αυτά λέω κάθε μέρα. Μήπως οι προτάσεις όμως δεν προκαλούν. Μα για να προκαλέσουμε, πρέπει να μπορούμε να τις πούμε τις προτάσεις. Όχι, γιατί ρωτόμαστε συνεχώς τις δημοσκοπήσεις και ρωτόμαστε. Εσείς μιλάτε πολιτικά, για να κάνω λίγο χιούμορ, γιατί νομίζω ότι χρειάζεται και αυτό στη ζωή. Και έρχεται ο κύριος Αγοράκης, σας κάνει ένα τάκλινα και πάει ο το προοδευτικό. Κατάλαβες. Μπορώ να σας μιλήσω και αυτά, τι να κάνουμε. Μια με προκάλεσε τώρα. Ένα λεπτό. Μπορώ να σας μιλήσω πάρα πολλά πρόσωπα. Ένα λεπτό. Είναι στο σφαιρέτο. Όχι. Δεν είναι ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Αυτός είναι ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας τώρα. Αυτός δεν είναι ότι έχει φύγει. Δεν υπάρχουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ευρωβουλευτές. Να είναι υποψήφιοι. Δεν υπάρχει πρώην πρόσωπος τύπου κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Πριν 9 χρόνια έφυγε από την Δημοκρατία. Τι σημασία έχει. Εδώ λέμε να είναι ενεργεία βουλευτή. Για τον κύριο ενεργεία βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία που ψήφισε. Εγώ δεν το λέω σαν αρνητικό. Δεν μπορεί να λέει ότι φύγει από την Δημοκρατία. Αν είναι προοδευτικό ο Κασελάκη και έχει τον ευρωβουλευτή τη Νέα Δημοκρατία. Αν τον δεν ήταν και ποτέ. Εδώ υπάρχουν τόσα πρώην μέλη τη Νέα Δημοκρατία στου Σοδέλφου. Ο Σόπλο το είχε πάρει τότε. Μην μπερδεύεσαι. Ο κύριος... δεν υπάρχουν βουλευτές ή ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ όπου ήταν μέλη της Δημοκρατίας. Δεν το λέω σαν αρνητικό εγώ. Εγώ το λέω επειδή το είπα ο Γιώργος. Αλλά και εγώ είμαι σοκολόγος πράσινος 10 χρόνια. Έχει άλλη εγκύτα. Έχουν άλλη εγκύτα. Η πολιτική είναι μια αρευστή διαδικασία. Οι πράσινοι είναι κοντά εδώ. Εμείς έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Όποιος νιώθει ότι μπορεί να υπηρετήσει το πρόγραμμα αυτό σε μια διαδικασία ευρωψηφοδελτίου, προφανώς ο πολυσυλλεκτισμός είναι κάτι θετικό. Ξέρετε τα μεγάλα κόμματα. Είναι κακό, αλλά ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα. Έγινε μεγάλο. Κύριε Τσουκαλά, ακούστε ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι για μένα τουλάχιστον, θα μου επιτρέψετε να το πω σε προσωπικό επίπεδο, είναι η δεδουίνη τη πολιτική. Οι σκηνίτε που πάνε μια σκηνή στον δρόμο και πάνε από τον ακόμα στάλο για να βρουν να αλλάξουν σε κάποια στιγμή. Καλό να αξιολογούν οι πολίτε στην κάλπη. Εντάξει. Συμφωνώ μαζί σας, όχι για τα νόμιμα που είπαμε, ότι γενικά ο κόσμος έχει και ευθύνη και εκείνος πάνω στην κάλπη. Σαφώς, αλλά όμως δεν μπορεί εγώ, ανάλογα με το πώς θα το αξιολογήσω, να μην το σχολιάσω. Προφανώς. Λοιπόν, τώρα δεν μπορώ να τους βλέπω. Εγώ να μην το σχολιάσετε. Έχει πάρει μια σκηνή ο άλλος και έχει γυρίσει τα κόμματα, πέρα δόθεν. Εγώ λέω απλά. Που πάσου λούθε σου λέει. Κάτσε ρε μεγάλε, ένα λεπτό δηλαδή. Όπως εμάς. Ποιος είσαι να πούμε, κάτι σκελετωμένοι πολιτικά άνθρωποι, κάτι μαριονέτες. Άρα κάνετε κριτική. Ο κύριο Κασελάκη που ήταν παλιά ο παδός του κύριου Μητσοτάκη. Ο κύριος Κασελάκης δεν ήταν μέλος της Δημοκρατίας τώρα. Μην το κάνετε έτσι αυτό. Δεν το κάνω. Το λέω εγώ. Όχι, εγώ δεν συμφώνησα με το κύριο Μεγάλη αλήθεια, Τάκη. Είναι δύσκολο το πολιτικό. Δεν ήταν μέλος. Μεγάλη αλήθεια. Δεν είπα ότι ήταν μέλος. Αν μου επιτρέπεις, Τάκη. Δεν αρθογραφούσε. Τη μεγάλη αλήθεια την είπε ο Κώστας Καραμαλής. Μισό λεπτά στην τελευταία του παρέμβαση. Ότι οι πολίτες ψηφίζουν από απόρριψη και όχι από πεποίθηση. Το τεράστιο πρόβλημα των κομμάτων, το οποίο δεν το καταλαβαίνουν και εξαϊλώνονται και παίρνουν ευκαιριακή ψήφο. Αυτά μας ρωτάτε, αυτά απαντάμε. Αν μας ρωτάγατε για τις πολιτικές θέσεις. Λέγαμε τις πολιτικές θέσεις. Κύριε Τσουκαλά, το απαντήσατε πριν από λίγο με την υποψηφιότητα του κυρίου Ζαγοράκη. Όταν τα κόμματα ψάχνουν ευκαιριακή ψήφο με πρόσωπα τα οποία είναι του Star System και δεν ψάχνουν εγώ ψήφο δεν είπα, από δεν τον Ελληνικό. Εγώ το λέω αυτό, δεν το λέτε εσείς. Όταν τα κόμματα, όχι, λοιπόν, συνάδελφος, το... όταν τα κόμματα ψάχνουν την ψήφο από το Star System
χωρίς ιδεολογία να προτάσουν μπροστά μια ιδεολογία, μια θέση, μια άποψη. Απλά υπάρχει και ο ρόλος και ο ρόλος. Δεν το λέω μόνο για το Δεν το λέω με ύφος υποδείξης προφανώς. Είστε πολύ έμπειροι δημοσιογράφοι. Το λέω γενικά, όχι ο δικός σας, κύριε Χατζή, κύριε Παρακοτόπουλε. Ότι πρέπει να δούμε και τι είναι εκείνα τα οποία ρωτάμε για να αποκτήσει ο κόσμος πλήρη συλλογική. Γιατί απαντήσατε σε αυτά που σα ρώτησα εγώ. Να μιλήσουμε για τις πολιτικές θέσεις. Εσείς με ρωτήσατε στην αρχή. Ρωτάω, θέλω να δω. Για το κομμάτι των υποκλοπών. Νομίζω όσο απάντησα, νομίζω. Τώρα με συγχωρείτε. Δεν σας διόρισα αρχιντάκτης της εκπομπής. Μα δεν είπα αυτό. Εντάξει, γιατί κι μία άποψη. Είπα μία άποψη. Δεν θα υποδείξω εγώ στην ατζέντα. Την ορίζουν τα κόμματα. Δηλαδή, αν ο κ. Σαββουλάκης αντί να πάει στην ΑΔΑΕ. Η άποψή μου είναι αυτή. Αντί να πάει στην ΑΔΑΕ. Παρουσίαζε ένα πρόγραμμα, θα συζητάγαμε το πρόγραμμα. Αλλά παρουσίασε ο κύριος. Ακούστε με. Πρόγραμμα αναλυτικό και Έχουμε παρουσιάσει πρόγραμμα για την ακρίβεια. Άγχος, το συζητήσουμε. Μην έχετε άγχος. Ακούστε, όταν ο κύριος Κασελάκης παρουσίασε το πρόγραμμα το οικονομικό, γιατί παρουσίασε ένα εξόχως πολιτικο-οικονομικό πρόγραμμα. Τώρα αν αρέσει, δεν αρέσει, έχει καθένας, τα δικαιώμα του είναι. Συζητήσατε. Τρεις μέρες το συζητάγαμε. Και κοστολογημένο, έτσι. Ο κύριος Ανδρουλάκης. Εγώ δεν λέω... 40 δις. Δεν λέω, Γιώργο, ένα λεπτό. Δεν λέω αν ήταν σωστό ή λάθος εγώ. Παρουσίασε. Δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική αυτή την ώρα. Εγώ λέω ότι εδώ και εσύ νομίζω έτυχε σε μία από τις... Και εγώ ήμουνα. Και συζητήσαμε το πρόγραμμα του οικονομικού πρόγραμμα. Τώρα, όταν ανακοίνωσε και σήμερα ο αρχηγός. Το δημογραφικό. Το συζητήσατε. Βεβαίως το συζητήσαμε. Όταν ο αρχηγός σας σήμερα ο αρχηγός σας πάει. Να μην πάει να ζητήσει. Να πάει, ρε παιδί μου, τι θέλετε να σα ρωτήσω. Την εκτέλεση δικαστικής απόφασης. Τι θέλετε να σα ρωτήσω, πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο. Συγγνώμη, Τάκη μου. Που πήγα εγώ στη Βαβρώνα που μέτρεχε ο Παπανότα στη χείρα. Πολύ ωραία. Τάκη, επειδή θα βγούμε εμείς απολογούμενοι. Άμα μετρήσουμε. Μισό λεπτό. Άμα βγάλουμε τις ανακοινώσεις. Άμα βγάλουμε τις ανακοινώσεις των κομμάτων, η ατζέντα καθορίζεται και από τις κινήσεις των πολιτών. Και από τις ανακοινώσεις των κομμάτων. Σήμερα οι ανακοινώσεις των κομμάτων τι είναι, υποκλοπές και τσακώνονται για την εγκληματικότητα. Εγώ είπα το εξής. Ότι προτάσεις υπάρχουν. Εδώ τι έχω γράψει εγώ. Σε αυτή την πορεία προς ευρωεκλογές. Εγκληματικότητα, υγεία. Σας το δείχνω για να δείτε. Πρόλαβα να συζητήσω. Αφού δεν γίνεται να μου πάτε από το θέμα στον όργο. Για το θέμα της υγείας, εγώ έχω μεγάλα ερωτήματα να θέσω στην κυβέρνηση. Πολλά ερωτήματα για τα θέματα της υγείας. Δεν θα τα συζητήσουμε αυτά. Δεν θα κάτσουμε να κάνουμε. Και αναγκάζομαι και κάνω κάθε Παρασκευή ειδικές εκπομπές για να παρουσιάσω κάποια θέματα. Δεν γίνεται τώρα. Και ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα. Ο κύριος Καραμέρος το καταλαβαίνει, γιατί έχει φτεύσει πολλά χρόνια στη δουλειά μας. Ξέρετε, όταν σας κάνουμε μια ερώτηση, είναι προτιμότερο να απαντάτε to the point, που λέμε και στην Πάτρα εμείς που είμαστε Ευρωπαίοι πολίτες. Εγώ είμαι από την Ευρωπαϊκή Γορτινή και ξέρω καλά. Εντάξει, εκεί είμαστε μαζί καλά. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστώ θερμά που ήρθατε απόψε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Ρωμανό. Ευχαριστούμε για τη ζωηρή συζήτηση. Εγώ σας άφησα, όπως είδατε. Γιατί είναι εδώ, είναι αληθινή εκπομπή, ευθείες ερωτήσεις και βγαίνει. Δεν είμαστε ζωντανά. Ήρθα από την πατρίδα σας που ήμουν. Ναι, στην Πάτρα, ναι. Χθες, εκεί ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ αυτοί. Ήμουν αρκετά κουρασμένος, αλλά η Δημοκρατία τώρα. Ζωντάνεψε. Πιστεύω ότι τώρα θα ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ. Είναι και η εικόνα που έχω. ΠΑΣΟΚ ψηφίζει. ΠΑΣΟΚ προσωπικά στον κύριο Τσουκαλά, στον αγαπητό Κώστα, καλή επιτυχία. Και εγώ του εύχομαι καλή προσωπική επιτυχία. Από μένα προφανώς. Γιατί ξέρει τα θέματα. Αυτά με τα οποία έχει ασχοληθεί. Οφείλω να το πω αυτό. Φίλος μου δεν είναι. Εδώ έχουμε συναντηθεί. Πήγε στο Πασόκ, έκανε λάθος. Πήγαινε στην Νέα Δημοκρατία τη Πυρό. Έλα στο ΣΥΡΙΖΑ. Ή πήγαινε στο ΣΥΡΙΖΑ. Καλά, ή στο ΚΚΕ. Πάντως ξέρει πολύ καλά τα θέματα αυτά. Εγώ τον παρακολουθούσα στην τηλεόραση που έβινε πάρα πολύ καλές απαντήσεις και λύσεις σε πάρα πολλά. Και στην Ευρώπη πρέπει να το δούμε. Για να μην κοιτάμε τα επίκαιρα, γιατί εδώ τι γίνεται, να πω μια. Επειδή το 80% της νομοθεσίας που παράγεται δεν θα προκαλέσει. Τα κοινωνικά θέματα είναι στην Ευρώπη. Να πω κάτι, δεν θα προκαλέσει, που δεν θα προκαλέσει σύγκρουση. Όχι. Δεν πρέπει όποιος είναι δεύτερος με τις δημοσκοπήσεις 1,5-2 να επιχαίρει. Γιατί πριν 2-3 μήνες ήταν το ΠΑΣΟΚ, μια-δυο μονάδες μπροστά. Εδώ χρειάζεται μια ισχυρή προοδευτική παράταξη για να υπάρξει πολιτική αλλαγή στη χώρα. Όχι, είπα Ανδρουλάκης. Πολύ θέλουμε. Και εδώ χρειάζεται και κάποια στιγμή μια συμπόρευση από τα κάτω. Όχι συγχωνεύσεις, όχι δίλπεις από διέξεις. Όχι, διάβασέ το, είπε να είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση. Έτσι είπε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Προφανώς και πρέπει να συνεχίσει. Πρέπει να εκφραστεί με νικηφόρους όρους. Έρχεται ο Μάνος Νιφλής με το Evening Report τώρα με σχολιασμούς για την επικαιρότητα. Με συναδέλφους και άλλους καλεσμένους. Νίκος, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Ευχαριστώ κυρίως εσάς που μας παρακολουθήσατε. Παρακολουθήσατε μια εξόχως ζωή συζήτηση.
Θέλω να πιστεύω ότι τα συμπεράσματα θα τα βγάλετε εμείς. Εμείς θέσαμε τα ερωτήματα από εκεί και πέρα. Εσείς με τη δική σας κρίση ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Καλό βράδυ.